Τα παιδιά, τα δικά μου συναισθήματα θα είναι ανάμεικτα γιατί την τελευταία φορά που είδα από μπροστά μου να περνάμε γυμνό μάτι η MP48 την οδηγούσε ο ίδιο ο Άρτον Σένα στη Μόντζα όταν πήγα το 1993. Ήταν θέμα χρόνου για το Λαντονόρι να έρθει μια νίκη γιατί. Το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό, δεν έχει τελειώσει τίποτε. Ο Πίτερο Προδρόμου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο Έντρια Νιούι ήρθε στο σχεδιαστήριό μα, έβαλε ένα χ πάνω στα σχέδια που εμεί ετοιμάζαμε και πήγε στον κήπο του και σχεδίασε την MP413 των ονείρων του. <ΡΟΥΣ> Μπορεί να του πήρε 110 γραμμ με μέχρι του, γευτή την σαμπάνια τη νίκη. Ωστόσο, ο Λάντο Νόρις, στα 24 μόλις χρόνια του έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Στο Μαϊάμι, ο Βρετανό Άσο κατάφερε να οδηγήσει την κούρσα μπροστά από τον βραστάπι για 25 ολόκληρου γύρου προτού την κερδίσει με την ομάδα της McLaren να εντυπωσιάζει με την δική της απόδοση και εμείς θα θέλαμε εδώ να δώσουμε τα δικά μας συγχαρητήρια από αυτό εδώ το βήμα στον δικό μας Κύπριο υπεύθυνο αεροδυναμικών της ομάδας, τον Παναγιώτη Προδρόμου, τον οποίο έχω ενημερώσει για το σημερινό επεισόδιο μας. Παναγιώτη μου, τα θερμά μας συγχαρητήρια που κάνεις την Κύπρο μας περήφανη με τη δική σου τεράστια συμβολή στην ομάδα της McLaren. Φίλε και φίλοι τη Φόρμουλα 1, Χριστό Ανέστη και καλώ ορίσατε σε αυτό το νέο επεισόδιο τη σειρά. Και Μάριε, ω πρώην test design engineer τη McLaren που είσαι, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο μαζί σου. Η McLaren είχε να κερδίσει ένα Grand Prix από το Σεπτέμβριο του 2021 όταν ο Ντανιέλ Ριτσάρτο πήρε το Δεδινίκη στο Ιταλικό Grand Prix στο Πάρκο τη Μόντζα. Έχω την εντύπωση όμως τώρα ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε και τόσο πριν δούμε να κερδίζει πάλι. Σωστά, η διαφορά της νίκη στο Μαϊάμι με τη Μόντζα είναι ότι ε, η νίκη της Μόντζα το 21 με το Ρικιάρτο είχε, είχε έρθει λόγω του ατυχήματο που είχαν οι πρωτοπόροι, άρα ήρθε μια νίκη δώρο για παράδειγμα. Ε, στο Μαϊάμι όσο η Ρετπούλ δεν μπορούσε να... Να παίξει στα ευθέω το παιχνίδι με τη Μακλάρεν να είναι στο ίδιο performance. Πάλι η Μακλάρεν είχε δείξει ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, ήταν μια νίκη λόγω καλή δουλειά του μονοθεσιού. Ε, εννοείται συγχαρητήρια στο Λαντονόρι. Θέλω να πω ότι 110, 110 αγώνε που έγιναν μέχρι τη νίκη δεν ακούγεται τόσο άσχημα γιατί ζούμε σε μια εποχή που έχουμε 25 αγώνε. Που αν μια ομάδα μονοπολίσει, εύκολα μπορούμε να ξεγράψει ένα πιλότο 25 αγώνε ότι δεν μπορεί να πάρει νίκη. Άρα δεν το θεωρώ τραγικό το νούμερο. Αν μιλούσαμε πριν από 10 χρόνια, ναι, θα ήταν λίγο τραγικό 110 αγώνε. Ε, ήρθε η νίκη, θα ερχόταν. Ήταν θέμα χρόνου για τον Λαντονόρι να έρθει μια νίκη. Γιατί, ε, όπω έχει πει ο Σπύρο, αρκετέ φορέ είναι από του 3-4. Νέου οδηγού που έχουμε στη Φόρμουλα 1 που του βλέπουμε ότι στι καλέ ηθίκε, με μια Καλό μονοθέσιο μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα. Επίση, συγχαρητήρια στο technical team τη McLaren, στον Peter Προδρόμου εννοείται, που ηγείται στο κομμάτι των αεροδυναμικών. Ε, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να πάνε και πίσω μέχρι και τον Αντρέα Σάιτολ, ε, τον Τζιλ Ντεφεράντ. Πίσω στον χρόνο. Ακριβώ πίσω στον χρόνο. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε από το. Ε, θεωρώ από την ημέρα που έφυγε ο Αλόνσο, που πλέον άρχισε μια νέα εποχή στη McLaren το 18 με τον Ζακ Πράουν ε, με, με τον Πατ Φράι ε, τον Γιλ Τεφεράν που να μην ξεχνάμε ότι όταν είχε φύγει ο Έρικ Bullier από τη McLaren το 2017, ο Γιλ Τεφεράν είχε έρθει ως Sporting Director. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι για ο να... Πρώην πιλότο IndyCar, παρένθεση εδώ. Πρώην πρωταθλητή Βρετανική Φόρμουλα 3 κλπ. Ο οποίο ήταν υπεύθυνο για πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα η Μακλάρα γεύεται ω καρπού ναι, επιτυχία. Ακριβώ. Που τον είχαμε χάσει 29 του Δεκεμβρίου πέρσι τον Τζιου Τεφεράν. Ε, είναι μια ε, νίκη η οποία δεν ήρθε εχθέ. Είναι μια νίκη η οποία δούλευαν 5 με 6 χρόνια στη Μακλάρα. Φυσικά έχουν, ο Ανδρέα Στέλλα που είναι θεωρώ από του πιο εξαιρετικού leaders που έχει η Φόρμουλα 1, που λέω στον κόσμο να δει κάποια βίντεο, κάποια interview από την Τρέα Στέλλα για να καταλάβει το πόσο εξαιρετική αντίληψη έχει, πόσο εύκολα ο τρόπο που στρέφεται σκέφτεται, σκέφτεται, αλλά πιο σημαντικά πόσο εύκολα μπορεί να, να μεταφέρει τι γνώσει. Που αυτό σημαίνει ότι πόσο εύκολη επικοινωνία υπάρχει μέσα, μέσα στην στη ομάδα. Άρα η νίκη τη McLaren είναι μια νίκη η οποία αξίζει χαρητήρια. Σε, στον κάθε ένα που δουλεύει στο MTC. Και επειδή είναι πολύ ταπεινό και ο ίδιο ο Μάριο, ε, γνωρίζουμε, Σπύρο, ότι και η δική του συμβολή ο πρωτού φύγει από τη McLaren ω test design engineer είναι σημαντική. Μάρια, μου σίγουρα ε, πρέπει να νιώθει και εσύ υπερήφανο <laughs> για αυτή τη McLaren που βλέπουμε ε, σήμερα. Όμω, Σπύρο, ε, η πιο βελτιωμένη ομάδα του 2023. Ήταν η McLaren. Φαίνεται τώρα να είναι και η πιο βελτιωμένη ομάδα, αν θέλετε, του 2024, όσον αφορά τουλάχιστον τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα τελευταία στην πίστα να έρχονται και θα πω εδώ μια πολύ μικρή στατιστική, αλλά η προηγούμενη φορά που ένα μονοθέσιο που δεν ανήκε στη Red Bull κέρδισε τον Verstappen, ενώ άφησε τον Verstappen στη δεύτερη θέση, ήταν το 2022 στην Αυστρία, όταν κέρδισε ο Charles Leclerc τον Verstappen τον υποβίβασε στη δεύτερη θέση. Άρα είχαμε από τότε να δούμε έναν πιλότο να κερδίζει με το σπαθί του τον Verstappen στην πίστα. Και ο Λάντο τα κατάφερε με τη Μακλάρα στο Μαϊάμι. Πολύ ενθουσιασμένο είδα την κούρσα. Χαρικά πολύ για την νίκη τη Μακλάρα. Φαινόταν από καιρό ότι έρχεται και στα χέρια του Λάντο Ο οποίο να τονίσουμε ότι είχε όλε τι αναβαθμίσει, κάτι που δεν είχε ο Όσκαρ Πιάστρι και αυτό το τονίζω γιατί ο Πιάστρι είχε μόνο το 50% των αναβαθμίσεων, αλλά με σχετική ευκολία διαχειρίστηκε να αφήσει πίσω του το Σάρλ Εκλέκ τη Φεράρι με τι μισέ αναβαθμίσει. Ναι. Γενικά, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο τεχνικό team τη McLaren για τη βελτίωση που έδειξε στο Μαϊάμι. Όπω επίση προσωπικά θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Παναγιώτη Προδρόμου, για τη συμβολή του στο όλο εκχείρημα. Ε, αναμένω και από τη Φεράρι αναβαθμισή στην πορεία, οι οποίε θα πιέσουν τη Red Bull, απλά θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό, δεν έχει γιώσει τίποτε. τίποτε. Η συνέχεια, ε, έπεται με έτσι, θα είναι πολύ, πολύ ωραία και... ε, αυτό που θα ακολουθήσει. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, είναι πολύ νωρί. Ακόμα οι είναι πολλέ. Τέλεια, ε. και Μάρια... Να επικεντρωθούμε λίγο έτσι πάνω στην McLaren. Κάτι το οποίο μα κάνει εντύπωση από το προηγούμενο Grand Prix είναι ότι αυτή η MCL38 τροποποιείται μεν αλλά ε, έφερε φοβερά αποτελέσματα σε δύο πίστε που στα χαρτιά δεν άρμοζαν στο, στο μονοθέσιο τη. Στην Κίνα και στο Μάιάμι. Τερμάρισε δεύτερη στην Κίνα. Νίκη τώρα ε, στο Μάιάμι και αυτό είναι, ήταν ένα puzzle για την ομάδα, μια, μια, μια τέλο πάντων απορία, αλλά ε, τα κατάφεραν και αυτό νομίζω είναι ένα σημάδι ότι σίγουρα οδεύει προ τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε μικρολεπτομέρειε που βόλεψαν το μονοθέσιο τη ομάδα και δεν βόλεψαν κάποιου άλλου, αλλά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι η Μακλάρεν κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση, έτσι. Σωστά. Η, ειδικά η Κίνα, θυμάμαι είχαμε μπει στο προηγούμενο επεισόδιο πριν από την Κίνα ότι. Είχα πει προσωπικά εγώ ότι δεν είναι νίκη, δεν είναι πίστα η οποία αρμόζει στη Μακλάρεν. Ε, δεν είναι ότι ήμουν αδιαβαστό. Ε, Α το μου επιτραπεί να πω ότι η αδιάβαση ήταν και η Μακλάρη, γιατί ήταν λίγο σοκ για τη Μακλάρι ότι είχαν μια καλή, ε, έναν καλό αποτέλεσμα στην Κίνα. Που αυτό έδειξε ότι αρχίζουν να γίνονται αρκετά γρήγορα βήματα στη Μακλάρι στο να φέρουν έναν πιο all-rounded μονοθέσιο στο να είναι γρήγορο σε αργέ, σε γρήγορε στροφέ και ούτω καθεξή και σε ευθείε. Ε, δεν σημαίνει όμω ότι επειδή ήρθαν κοντά σε νίκη στην Κίνα, κέρδισαν το Μάιάμι, ότι πλέον η McLaren είναι all-rounded. Ε, ήταν, δεν ήταν στα καλύτερα τη η Red Bull, άρα δεν είχαμε δει έναν head-to-head -head αγώνα με τη Red Bull για να πούμε σίγουρα ότι η McLaren πλέον έχει φτάσει στα πίδα τη Red Bull. Ήταν λοιπόν, ένας λίγο σπερικός αγώνας. Ήταν λίγο ε, περίεργο το safety car ναι. ο, ο, όταν είχε γίνει deployed μπορούσε να πάρει έναν advantage ο Λαντονόρης στην Κουρσάν, αλλά να μην ξεχνάμε υπήρχαν ακόμη 20-25 γύροι πριν από το τέλος Παρέθεση να μην παρεξηγόμαστε η Red Bull του Verstappen είχε τα προβλήματα όλο το weekend με τα ελαστικά yeah. αλλά από την άλλη ε, εδώ είναι που η McLaren έκανε τη διαφορά mm -hmm. σε αυτή αν θέλετε τη διαχείριση των ελαστικών και στο setup που βρήκε ε, στη μάχη με τη Red Bull yeah. συμφωνώ δεν τους είδαμε ε, head to head σε μια κόντρα που να είναι υγιέστατα και τα δύο μονοθέσια, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι mm. δεν μπορεί να στερήσει την, 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 αξία αυτή τη νίκη ναι. τη Μακλάρεν. Ε, συγκεκριμένα στον αγώνα, δύο πράγματα έχει κάνει ο Λαντονόρη. Μια εξαιρετική διαχείριση στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Δεν είχε πιέσει χωρί λόγο. Είχε κρατηθεί στην 4η-5η-6η θέση που ήταν λίγο πιο πίσω. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση. Μπορεί να είχε έναν advantage από το safety car, αλλά υπήρχαν ακόμη 20-25 γύροι. Είναι... Γνωρίζουμε στη σύγχρονη εποχή ότι είναι πάρα πολύ γύροι για να μπορεί μια Red Bull να κάνει τη διαφορά. Φάνηκε ότι η McLaren ήταν ισχυρή στον αγώνα. Ε, κάτι πολύ σημαντικό παρακολουθούσα κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι οι άνεμοι άλλαζαν ε, εξαιρετικά σε... κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή. Είχε τριπλασιαστεί η ταχύτητα του ανέμου σε κάποια στιγμή στο αγώνα. Βασικά υπήρχαν αρκετέ αξιόμοιουσα άρα ήταν αρκετά windy ο αγώνα. Αυτό γνωρίζουμε ότι προκαλεί αστάθεια στα μονοθέσια, ειδικά όταν έχουμε την εποχή του ground effect. Ε, ήταν και αρκετά ζεστή η πίστα, ήταν σχεδόν στου 50 βαθμού, 46 βαθμού. Υπήρχαν κάποια ε, σκαμπανεβάσματα με τη θερμοκρασία. Όμω για τη μακλάρα να πούμε ότι δεν ήταν γρήγορη όλων. Του γύρου. Ε, Κέρδισε μισό δεύτερο λεπτό στο πρώτο στint που ήταν το γρήγορο στint ναι. με τι γρήγορε στροφέ που γνωρίζουμε ότι είναι, αυτό είναι το μεγάλο το, το χαρτί τη McLaren. Της Αλλά έχανε αισθητά στο δεύτερο και τρίτο στint. Άρα η McLaren ήταν γρήγορη σε ένα σημείο, όμω ήταν τόσο πολύ γρήγορη που μπορούσε να κρατάει έναν γύρω στα 300 χιλιοστά διαφορά από, τον, από, τον, από τη Red Bull. Και γνωρίζουμε ότι στη Φόρμουλα 1 δεν χρειάζεται να είσαι γρήγορο σε όλη την πίστα. Γνωρίζουμε ότι τα μορφεία στα Φόρμουλα 1 σχεδιάζονται για να είναι γρήγορα σε κάποια συμπλέγματα στροφών. Η ιδέα είναι να, να κερδίζει περισσότερο και να χάνει λιγότερο και αυτό έχει κάνει η McLaren από θέμα χρόνου στην πίστα. Και αν επικεντρωθούμε, Σπύρο, στι αλλαγέ που έχει κάνει η ομάδα, γιατί είναι σημαντικέ αυτέ, αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν τικ στα διάφορα κουτάκια όσον αφορά την ε, συμπεριφορά του μονοθέσιου στι αργέ που ήταν μειονέκτημα. Στο λεγόμενο tire degradation, ο τρόπο που καταπονεί και χειρίζεται, διαχειρίζεται τα ελαστικά το μονοθέσιο, ε, ο, 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 η αεροδυναμική ε, αποδοτικότητα του μονοθέσου που υστερούσε η μακρά Όλα αυτά σιγά σιγά κάνει τικ. Και εδώ είναι που αν μου επιτρέπετε, θα βάλω άλλη μια φορά τον Πίτερ uh, Προδρόμου, τον Παναγιώτη Προδρόμου, τον δικό μα Κύπριο υπεύθυνο αερονανικών τη ομάδα στην ε, ε, κουβέντα μα, εφόσον οι τροποποιήσει δεν μπορώ να τι θυμηθώ όλε, αλλά ήταν αρκετέ. Όπω είπε και ο Ανδρέα Στέλλα, δεν ήταν επίπεδου ε, που είδαμε στην περσινή σεζόν μεγάλε τροποποιήσει στο μονοθέσιο. Ήταν μέτριου μεγέθου τροποποιήσει, αλλά παρόλα αυτά σημαντικέ τροποποιήσει, οι οποίε ξεκινούν από εκείνο το φοβερά ανασχεδιασμένο προ την όπτια Ρίγιο, που δούλεψε σε τέλεια συνεργασία με την αλλαγή στη γεωμετρία τη μπροστινή ανάρτηση και τις ε, χωάνε των, των μπροστινών φρένων. Άρα, η δουλειά του προδρόμου εκεί είναι να στείλει τον αέρα με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο από το πιο κρίσιμο μέρο του αυτοκίνητου μπροστά προ τα πίσω, και μετά πάμε προ το κεντρικό μέρο του μονοθήσου εκεί που είναι το πάτωμα του μονοθήσου, εκεί και το, που συναντά το, το στόμιο των αραγωγών και το πάτωμα, εκεί για να στείλουν τον αέρα πιο αποτελεσματικά προ τα πίσω, και μετά πάμε από πάνω και πίσω εκεί που είναι το το αεροδυναμικό κοστούμι του αυτοκινήτου ε, μέχρι κάτω στις τροποποιήσεις της πίσω τώρα α, ανάρτησης και του μηχανισμού των φρένων άρα και το λεγόμενο beam wings στο πίσω μέρος άρα όλο το αυτοκίνητο από την αρχή μέχρι το τέλος έχει ανασχεδιαστεί αεροδυναμικά σίγουρα τρομερή δουλειά για να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά και με τον τρόπο που έσχιζε τον αέρα και σιγά σιγά προσπαθούν να το βοηθήσουν με την ισορροπία του να στρίβει καλύτερα από τι στροφέ που είπαμε και να κάνει μια καλύτερη διαχείριση ελαστικών και νομίζω τα πρώτα σημάδια Σπύρο και από τι δικέ σου ε, ε, γνώσει σίγουρα πρέπει να είναι θαρρυντικά για τη Μακλάρεν. Είναι πάρα πολύ θαρρυντικά. Θεωρώ ότι ήταν ένα βαρύ πακέτο αναβαθμισιών. Ίσως όχι στον περσινό βαθμό, αλλά η Μακλάρεν δεν ήταν και στην περσινή απόδοση. Ήταν σε πολύ καλύτερο σημείο φέτο. Αλλά μένει προ την υπτέρυγα. αλλαγμένο το σημείο εκεί που είναι η καρίνα του μονοθεσίου. Είναι ένα πολύ το σημείο ακριβώ πίσω από την προ την υπτέρυγα. Η αραγωγή των φρένων μπροστά. Το πάτωμα εξ ολοκλήρου και από κάτω το ατύχημα του Λάντο στο sprint μα έδωσε και μία καλή εικόνα από κάτω, ειδικά στο λαιμόν πίσω που επιταχύνει τον αέρα. Mm. ότι έχει κάτι οπέ ακριβώ κάτω από τα side pots, που δημιουργούν ένα βόρτεξ εκεί για να βοηθήσουν στη συνεργασία κάτω από το πάτωμα και να μην έχουμε ανομοιομορφία μεταξύ μπροστά και πίσω του πάτωματο για μέχρι, να δημιουργεί αστάθεια. Μέχρι τον λαιμό που λε που είναι η ζώνη Coca-Cola. Που είναι η ζώνη πίσω... Coca-Cola ακριβώ κάτω. Πολύ σημαντική δουλειά. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντική. Αλλαγέ στο διαχύτη από την κάτω πλευρά. Αλλαγέ στα bims από την πάνω πλευρά, αλλαγέ στην ανάρτηση και μπροστά και πίσω, έδειξαν ότι το μονοθέσιο είναι και σταθερό, και καλό στι άργε στροφέ και καλό στι γρήγορε στροφέ. Αυτή η McLaren θα κερδίσει και άλλου αγώνε φέτο. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που έγινε. Και σίγουρα ήταν έξυπνο το πρώτο stint που έκανε τρομερή διαχείριση ελαστικών με τα medium ελαστικά mm -hmm. στο πρώτο σκέλο του αγώνα ο Λάντο Και προτού βιαστούν κάποιοι να πούν τυχερή την ομάδα που τη έκατσε. Το safety car τη στιγμή που έκατσε, εγώ κοιτάζω το δεύτερο μέρο τη κούρσα. Όταν έγινε η επανεκκίνηση, είχε στην ουρά του ο Λάντο Νόρι έναν Max Verstappen. Έναν Max Verstappen, ο οποίο είναι ένα πύραυλο φέτο τέλο πάντων. Ομολογουμένω με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είχε την τέλεια ισορροπία. Αλλά είχε έναν Max Verstappen, ο οποίο ήταν στην ουρά του ένα περίπου δευτερόλεπτο πιο πίσω. Τα δόθηκε η επανεκκίνηση και μέχρι να πέσει η καρόσημία, ο Λάντο Νόρι ανέβασε τη διαφορά στα 8 περίπου δευτερόλεπτα. Άρα η McLaren συνέχιζε με καθηγητικό ρυθμό και αύξε, για να αυξήσει την απόσταση και να κερδίσει με άνεση τελικά το Grand Prix. Και όπω είπε προηγουμένω, Μάριε, ο, συγγνώμη, Σπύρο, τι αναβαθμίσει τι είχε πάνω στο μονοθέσιο του όλε, μόνο Ολάντο. ο Λάντο νόρις. Ο Όσκαρ Πιάστρε είχε μόνο το 50% αυτό το αναβαθμίσιο και παρόλα αυτά τι παρατηρώ ότι είχε σε ένα Όσκαρ Πιάστρε ο οποίο ξεκίνησε από έκτο και σαν σύμφωνα πετάχτηκε στην τρίτη θέση και μετά του πήρε λιγότερο από 5 γύρου για να ξεμπερδέψει και με τη Ferrari του Charles Leclerc βρέθηκε δεύτερο και κυνηγούσε τον Max Verstappen και όχι κυνηγούσε τον Max Verstappen μόνο αλλά διατηρούσε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Max Verstappen, ο Όσκαρ Πιάστρε παραλαμβάνω τώρα, στα 3 δευτερόλεπτα. Άρα εκείνε οι μόλι 50% τροποποιήσει στο δικό του μονοθέσιο, ήδη μα έκαναν να βλέπουμε από την τηλεόραση ότι η McLaren έρχεται με φόρα. Έρχεται με φόρα, όντω. Είναι πολύ εθανητικό γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμό στην πίστα. Αυτό θέλει να βλέπει ο κόσμο. Ε, αγαπούμε τη Red Bull, αλλά αγαπούμε επίση και McLaren και Williams και Ferrari. Και γενικά όλου του συμμετέχοντε. Θέλουμε να βλέπουμε έναν ανταγωνισμό. Δεν θέλουμε να ξέρουμε το Πόλμαν ή τον νικητή του Grand Prix πριν ξεκινήσει. Και αυτόν θεωρώ ότι είναι καθολική απέτηση. Περιμένω και τι αναβαθμίσει τη Ferrari που ο Φρετ Βασέρ έχει δηλώσει ότι αναμένουμε ότι θα παλέψουμε για την νίκη με αυτέ τι αναβαθμίσει. Άρα, φανταστείτε να βάλουμε στην εξίσωση τώρα και τη Ferrari και τη McLaren μαζί με τη Red Bull. Πόσο ωραία αμφίροπαν Grand Prix θα έχουμε. Και αυτό ευχόμαστε όλοι. Σίγουρα mm. πραγματικά και η Ferrari στο σωστό δρόμο και θέλουμε να τη δούμε ξανά μετά από την ίδρυση στην Αυστραλία να πρωταγωνιστεί στα Grand Prix. Αλλά και πάλι να επικεντρωθούμε έτσι λίγο στο τεχνικό κομμάτι τη McLaren, όσον αφορά τώρα τα, τα ηγετικά στέλια που ήδη μιλήσαμε. Ο Ανδρέα Στέλλαφο, περί δουλειά, ένα άνθρωπο που όπω λέει και ο Μάριο, για μένα είναι ένα, ένα μαθηματικό μυαλό, πολύ μεθοδικό μυαλό, τρόπο που, που δουλεύει και έχει δομήσει την ομάδα με του ανθρώπου γύρω του. Ο Πίτερ ο Προδρόμου, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά, ένα άνθρωπο ο οποίο καταρχήν είναι έχει τρομερό πάθο με τη φόρμουλα. Και μπορεί να το υπάρχει και στο παρελθόν, να με συγχωρέσει ο κόσμο. Αλλά ένα άνθρωπο ο οποίο ο ίδιο μου είπε ότι όταν, όταν κερδίζουμε ένα Grand Prix, εντάξει, μπορεί να είναι χαρούμενο, αλλά δεν το σταματά από το να, να πάει στο γραφείο την επόμενη μέρα και να δουλέψει. Αλλά όταν χάνουμε, λέει, νιώθω τον πόνο. Και πρέπει να πάω πρωί-πρωί στο γραφείο να ξεκινήσω ξανά δουλειά για να βρω τι λύσει, λέει ο άνθρωπο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, μια και έχουμε και επέτειο του IEFTN σένα. 30 χρόνια από τον Χαμό, το ότι ε, φανατικό ακόλουθο του Άιρτον Σένα, ο Πίτερ Προδρόμου, είναι η καρδιά του, είναι η καρδιά ενό ρέισερ. Και όταν τον είχα γνωρίσει, ε, τον... βεβαίω ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του στην Μακλάρεν το 1991. Και θυμάμαι, μου είχε πει ότι είχα πάει σε ένα ιδιωτικό δοκιμαστικό στο Silverstone τη Βρετανία, ε, όπου το αφεντικό μου τότε, ο υπεύθυνο αεροδυναμικών τη Μακλάρεν, τότε ο Γάλλος ο Ανρί Νιουράντ. Υπεύθυνο αεροδρομικών εκείνη τη Εξέγεια, MP4-6 μεταξύ άλλων, ήταν στο Silverstone και συνομιλούσε με δύο τύπου, λέει, και δεν ήθελα να το διακόψω. Του, του, τον κάλεσε ο Ανρί στο δοκιμαστικό στο Silverstone για να, για να πάει για πρώτη φορά επί τόπου να δουλέψει στην πίστα ο προδρόμου, και δεν ήθελα να το διακόψει, γιατί μιλούσε με δύο τύπου. Οι δύο τύποι αυτοί ήταν ο ο Άιρτον Σένα και ο Γκέρχαρτ Μπέρκερ, οι δύο πιλότοι τη ομάδα, του οποίου είναι ο γνώρισε ο Πίτερ τέλο πάντων. Και τον είχα ρωτήσει τότε που τον γνώρισα, ότι θέλει να πει, έχει σχεδιάσει κάτι στην καριέρα σου που χρησιμοποιήσει ο Άιρτον Σένα. Και μου λέει, Δημήτρη, πολύ θα ήθελα να σου πω ναι, αλλά όχι, δεν σχεδιάζει κάτι που χρησιμοποιεί ο Άιρτον Σένα. Και επειδή είναι ένα άνθρωπο όπω και ο Μάριο που είναι πολύ ταπεινό και προσγειωμένο, διαφωνώ μαζί του, γιατί όταν το έψαξα μετά, ο άνθρωπο τότε η δουλειά του ήταν να δουλεύει πάνω στο, στο πρόγραμμα CAD. Για την εξέλιξη του μπροστινού πτερηγίου. Και σίγουρα το ότι δούλευε τόσε πολλέ ώρε κάθε μέρα πάνω στην τροποποίηση του μπροστινού πτερηγίου τη MP4-6, σίγουρα έκανε τροποποίησει, που σίγουρα χρησιμοποίησε η ομάδα και στην τελική υποφελήθηκε και ο ίδιο ο Άρτων Σένα. Άρα, άρα, διαφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε Προδρόμο, ότι δεν έχει συμβάλει και στον ε, επιτυχία τη καριέρα του θερμικού Άρτων Σένα. Αλλά όπω και να έχει, ε, μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι Μάρια, είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν που πατούν, ξέρουν που βαδίζουν. Τα είπαμε αρκετέ φορέ, αλλά τώρα που βλέπουμε και του καρπού, να γεύονται ήδη του καρπού, χαιρόμαστε πραγματικά γιατί η McLaren ήταν μια υπερδύναμη και θέλουμε να την δούμε μαζί με τη Ferrari να ανταγωνίζεται τη Red Bull, έτσι. Ναι, η McLaren πλέον έχει ένα technical group που δεν βλέπω το λόγο μαζί με του οδηγού που έχει η McLaren να μην μπορεί να πάει μπροστά. Ε, γνωρίζω ότι η Φόρμουλα 1 είναι αρκετά περίπλοκη. στα παλιά χρόνια μπορεί να έκανε τη διαφορά αν είχε ένα, αν είχες ένα Βιττόριο ε, Βιτόριο Γιάννο για παράδειγμα που μπορούν να, μπορούσε να σχεδιάσει το καλύτερο μονοθέσιο που χρειαζόταν αν είχε έναν τάτσι νουβολάρα αλλά πλέον είναι τόσο πολύ περίπλοκα τα πάντα που ο κάθε ένας πρέπει να συμβάλλει. Δηλαδή αρχίζουμε από... Ε, από τα πιο απλά πραγμάτα μέχρι τα πιο περίπλοκα. Γιατί είναι τόσον, ε, είναι μια λυσίδα βασικά που ο κάθε ένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του στο 110%. Ναι. Θεωρώ η McLaren από θέμα Technical Group, έχει ό,τι χρειάζεται. Από θέμα υποδομές, καινούργιο Wind Tunnel, Simulator. Ε, δεν της λείπει κάτι από το να πάρει νήκη, Κάτι πάρα πολύ σημαντικό η McLaren ότι έχει δύο εξίσου οδηγού. Σε αντίθεση με άλλε ομάδε, οι οποίοι δεν έχουν του οδηγού οι οποίοι μπορούν να, να αποδώσουν mm -hmm. στο μάξιμο. Ε... Συμφωνώ μαζί μου. Μπορεί να έχουν ένα ή ενάμιση Ακριβώς. οδηγό. Η... Αν μου επιτραπεί ο όρο ενάμιση, ναι, τέλο πάντων. Η McLaren θεω... έχει δύο. ακριβω Θεωρώ η McLaren ότι έχει δύο. Ίσως έχει το καλύτερο πακέτο οδηγών πλέον στον Γκρίτ. Ναι, δεν δηλαδή υπολογίζει ότι χωρί να γινόμαστε υπερβολικά καυστικοί με την Red Bull, ο Πέρε δεν είναι στο επίπεδο του Verstappen. Ο, ο, ο Charles Kraken με τον, ε, τον ε, Sainz δεν είναι το πιο σπουδαίο δίδυμο που είδαμε πολλέ mm -hmm. στη Φόρμουλα 1. Ο Alonso μόνο του στην Aston Martin. Άρα η McLaren είναι νομίζω η ομάδα που ναι, με ασφάλεια μπορούμε να σχολιάσουμε ότι έχει το, έχει το πιο δυνατό δίδυμο, ε, δίδυμο πιλότων. Σε αντίθεση με τη Mercedes που θεωρώ είναι. Η άλλη ομάδα που έχει το πιο δυνατό δίδυμο, αλλά έχουν αυτό το πρόβλημα του τεχνικού ματιού. Η Mercedes είναι εξαίρεση γιατί Α, δεν τη βλέπουμε να ναι. πρωταγωνιστεί δυστυχώ. Mm -hmm. Το μόνο μειονέκτημα που μπορεί να έχει η McLaren με το δίδυμο οδηγών τη, που είναι και οι δύο χαρισματικοί, είναι η εμπειρία του ω προ την εξέλιξη του μονοθεσίου. Που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ω αχίλιο πτέρνα. Για τον λόγο ότι βλέπουμε στην πίστα τα αποτελέσματα mm -hmm. τη εξέλιξη του μονοθεσίου. Άρα, σίγουρα σίγουρα είναι ένα από τα κορυφαία, mm -hmm. αν mm -hmm. όχι το κορυφαίο. Πολύ εύστοχη παρατήρηση, Σπυρό. Σίγουρα δεν έχουν την εμπειρία που μου έχουν άλλοι πιλότοι. Αλλά έτσι για να βάλουμε και λίγο του πιλότου πιο αναλυτικά τη Μακλάρα, να πούμε ότι 24 ετών Ολλανδών Νόρη, ο, ο οποίο. Ε, αρχικά θα ξεκινήσω την καριέρα όταν ήταν ε, μικρός ε, με μοροσυκλέθες motocross αγωνίστηκε με 50 και 60cc μοροσυκλέθες motocross πρωτού ερωτευτεί του αγώνες karting και σιγά σιγά βοηθηθεί και ανέβει σιγά σιγά τα σκαλοπάτια και φτάσει προς την φόρμουλα ε, ε, 1 ε, ε, και να πούμε εδώ ότι είναι και από Βρετανό πατέρα, mm -hmm. και μάλιστα εντάξει, ο πατέρα του Ευκαράστατο είναι ένα από του νομίζω 500 πιο πλούσιου ανθρώπου τη Αγγλία. Ε, από την άλλη όμω, είναι ένα, ε, συγγνώμη, Βρετανό πατέρα, ε, η μητέρα του είναι Βελγίδα και είχα μια σταριστική στο μυαλό μου ότι εφόσον έχει και Βέλγικο αίμα, ε, ότι ο προηγούμενο Βέλγος Πιλότο που κέρδισε Grand Prix είναι ένα αγαπημένο φίλο του Άιρτον Σένα, ο Τιέρι Μπούτσεν, που κέρδισε το Grand Prix τη Ουγγαρία το 1990. Από τότε είχαμε να δούμε έναν Βέλγο πιλότο, αν θέλετε, έστω μισό τώρα με τον Λάντον Όρι να κερδίζει ένα Grand Prix. Και ε, ο Μπούτσεν τότε κέρδισε, του, του πήρε κατά κρύβεια, για να κερδίσει το πρώτο του Grand Prix. Ε, το έχω ψάξει γιατί θυμούμαι, του πήρε και εκείνου περίπου 100 Grand Prix για να κερδίσει. Κέρδισε το πρώτο του Grand Prix στον Καναδά το 89 ο Τιέρι Μπούτσεν με την Williams Renault σχεδόν 100 Grand Prix του είχε πάρει θυμάμαι και αυτού αλλά όταν κέρδισε την τελευταία του νίκη προηγούμενη φορά που κέρδισε Βέλγος που είπα προηγουμένω, το 1990 στο Hungaroring με εκείνη τη Williams Renault τις τροποποιήσεις πάνω στο μονοθέσιο εκείνη τη χρονιά τις έκανε κάποιος Έντρια Νιούι ο οποίος είχε απολυθεί λίγους μήνες προηγουμένως από την ομάδα της March πήγε στο στρατόπεδο της Williams παντού νιού η παιδιά. <laughs> και τροποποίησε εκείνη την κούλια με την οποία κέρδισε ο Τιερι Μπούτσεν την κούρσα α, στην Ουγγαρία. Ε, κάτι σημαντικό, επειδή έχει αναφέρει ότι ο πατέρα του είναι, είναι από του πιο ευκατάστατου. Είναι... Δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα για τον Λαντονόρη, αλήθεια αυτή είναι. Ειδικά ε... τώρα που, συγγνώμη, η Μάρια <κυρ> παίρνει <κυρ> και μισθό 20 εκατομμύρια δολάρια ναι. το χρόνο. Ναι, ε, ο πατέρα του Λάντο Νόρι να αναφέρουμε ότι έχει και μια εταιρεία από ηλεκτρικά σκούτερ. Το νομίζω ονομάζονται Pure Electric. Ε, σω να η McLaren πριν από κάτι χρόνια ήθελε να βγάλει ηλεκτρικά σκούτερ. Υπήρχε ένα conflict σχετικά με τον πατέρα του Λάντο Νόρι. Ε, υπήρχε μια επιρροή με στη McLaren, αλλά ο Λάντο Νόρι είναι αρκετά. Εννοεί ότι η McLaren ήθελε να κατασκευάσει δικά τη σκούτερ και κέρδισε τη μάχη ο, ο πατέρα του Νόρι και πήρε ναι, αυτό στην. Αν μπορούμε ναι, να πούμε την πατέντα. Ναι, ε, ναι, κάπω έτσι είναι. Επειδή ναι. δεν μπορούσαμε να έχουμε δύο ηλεκτρικά σκούτερ στο πάτοκ τη McLaren, άρα. Ένα νόρι και ένα McLaren. Ένα νόρι και ένα McLaren. <laughs> άρα υπήρχε περισσότερη βαρύτητα στο Pure electric ε, παρά σε έναν McLaren applied σκούτερ. Ε, αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι ο Λάντονο είναι αρκετά ε, down to earth, όπω το ονομάζουμε, δηλαδή αρκετά. Ε, τα πόδια του είναι στη γη. Ε, από τις πρώτες μέρες που είχε έρθει στη Μακλάρεν, ήταν, γύρω, ήταν 15 χρονών, ήταν συνεχώς στη Μακλάρεν, συνεχώς στο simulator, συνεχώς στο γυμναστήριο, ε, δεν ζούσε μία ζωή στα πλούτια, σχεδόν ο πατέρας του ήταν ε, ευκαταστατός. Ε, για κάποια χρόνια ήταν και γειτονά μου <laughs> στον Γκίλφορντ όπου έμενα στην περιοχή του Σάρε, που δεν έμενα στην πιο ακριβή περιοχή του Σάρε, έμενα σε μια νορμάλ περιοχή που ήταν εκεί. εμένα και ο Λάντον, γύρω περίπου 100 μέτρα ε, μακριά από εκεί που έμενα. Άρα... Και η συνάντησή σου στο εστιατόριο τη ε, Μακράρες σίγουρα που μπορώ να την είπε και στο παρελθόν, αλλά ήταν σημαντική για το πώ τον διάβασες και εσύ ως χαρακτήρα που ε, σίγουρα. Ε, Ταπεινό και προσγειωμένο και νομίζω προσυλλομένο στο στόχο του ω πιλότο Φόρμουλα 1, χωρί φανφάρε. Ναι, ναι, ναι. Ε, από την αρχή που είδα στη Μακλάρεν, ακόμη μέχρι και όταν είχε ε, πάρει συμβόλαιο με τη Μακλάρεν που έτρεχε σε άγονε στη Μακλάρεν, ε, δεν ένιωθεν ότι είναι ένα, μια αντίβα, ότι έχει το κύρο ενό πιλότου Φόρμουλα 1 από την άποψη ότι δεν μπορεί να καθίσει μαζί μα στο τραπέζι να φάμε. Ε, στη Μακλάρεν κάτι αρκετά ωραίο ότι είναι μια οικογένεια. Δηλαδή, mm -hmm. όταν πα στα εστιατόρια ε, για μεσημεριανό, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να δει τον Πίτερ Προδρόμου να κάθεται δίπλα σου, τον Ζακ Μπράουν να κάθεται δίπλα σου, τον Λάντον Όρι, ακόμη μέχρι και ο Ρικάρτο έχει φορέ που μπορεί να το δει να κάθεται δίπλα σου για να φάει. Το οικογενειακό κλίμα. Ναι, είναι το οικογενειακό κλίμα που νιώθει ότι όλοι είμαστε. Colleagues, όλοι δουλεύουμε για ένα σκοπό, δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ εγώ είμαι ένα τεχνικό, εγώ είμαι ένα production worker, αλλά εγώ είμαι ένα εκατομμυριούχο οδηγό. Που εδώ ήρθε η ώρα για άλλη μια φορά να πιστώσουμε τον Ζακ Μπράουν, γιατί ναι. αυτό έφερε Μάρι αυτή την αλλαγή στο κλίμα σε σχέση με τον προηγούμενο εμ, τσάρο με την καλή έννοια Ρον Τένι. Ε, ναι, η... Όταν ήταν ο Ρόντονις στη Μακλάρεν, ε, φοβόμασταν να μην τον δούμε μπροστά μας. Γιατί σίγουρα κάτι, κακό, κάτι, παράξενο θα βρει σε εμά, ίσω ο τρόπο που περπατάμε ή ο τρόπο που δουλεύουμε. Λίγο για ναι. εδώ, ναι. Ε, Κάπω έτσι. <laughs> η διαφορά του Ζακ Πράουν είναι. Για το μου πριν, η διαφορά του Ζακ Πραουν είναι ότι ε, έχει φέρει το Αμερικάνικο. Βασικά έχει φέρει έναν κλίμα NASCAR στη Φόρμουλα 1, δηλαδή να υπάρχει μια άνεση ότι όλοι μπορούμε, όλοι είμαστε equal. Συνδικά περισσότερο παρά NASCAR νομίζω Ναι, περισσότερο indica. Δηλαδή ε, μπορεί εγώ να ήμουν ένα από του εκατοντάδε που δούλευα στη McLaren, αλλά είχα την ευκαιρία μέχρι να πάρω και interview του Ζακ Πράουν ε, Να μιλήσω με τον Ζακ Brown. Ε, Ένιωθε ότι ήσουν ένα κομμάτι τη οικογένεια και νιώθε ότι αυτό που κάνει στη Μακλάρα είναι εξίσου σημαντικό με τον πιλότο που κερδίζει του αγώνα. Συγγνώμη, το Μάρια. Ιντερρυγού των Ζακ Μπράουν. Θυμάσαι κάποια σου ερώτηση και μια απάντηση του. Ε, ήταν. Ε... <laughs> πες το, πε το. <laughs> Δεν μπορώ να το πω στον αέρα <laughs> γιατί ήταν συγκεκριμένα <laughs> για τον Αλόνσο. Βασικά ήταν οι ερωτήσει γιατί έφυγε η Χόντα από mm -hmm. τη Μακλάρα. Έγινε ήταν... μια δύσκολη περίοδο. Ναι, ναι, ναι. 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 Όμω ναι. ήταν δύσκολη συζήτηση, αλλά ήταν πάρα πολύ ανοιχτό μαζί μα να μα πει ακριβώ όλο το background story, τι είχε γίνει ε, μέχρι και το πόσο Φερνάντο Αλόνσο είχε μπει στο meeting room με την Honda. Που αυτό βέβαια του είχε μπει εν μέρη ότι πρέπει να σταματήσει η συνεργασία. Και πόσο αλλάζει η φόρμουλα ένα, παιδιά. Μου μιλούσε προηγουμένω και έλεγε, μια και μιλά. Και για τον Αλόνσο και προηγουμένω για τον Νόρι. Και λέμε ότι σίγουρα δεν υπάρχουν πλέον πιλότοι οι οποίοι να, να ξεκινούν στη Φόρμουλα χωρί να είναι ευκαδάστατοι και να έχουν ένα background που να του βοηθά από τα πρώτα του βήματα για να ανέβουν σιγά σιγά προ την Φόρμουλα 1. Οι τελευταίοι που ε, κοπίασαν ε, για να φτάσουν Φόρμουλα 1 ε, ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο και ίσω προηγουμένω ο Μάικολ Σούμαγερ. Και μιλώντα για τον Φερνάντο Αλόνσο, να πούμε εδώ μια μεγάλη διαφορά που σίγουρα. Υπάρχει μεταξύ Νόρη και Αλόνσο όταν έκαναν τα πρώτα του βήματα και ιδίω στο, στο karting Ο Φερνάντο Αλόνσο, όταν ξεκίνησε στο karting δεν είχε χρήματα να αγοράσει ελαστικά βροχή όταν έβρεχε και αγωνιζόταν στην πίστα με ελαστικά στεγνού. Αυτό το πρόβλημα δεν το είχε ο Λαντονόρη ναι. σίγουρα. Δεν το λέμε για να κακολογήσουμε του ε, φρέσκου πιλότου τη Φόρμουλα που τα έχουν. Σίγουρα αυτά πιο εύκολα. Τα έχουν πιο εύκολα, αλλά σίγουρα περνάμε σε εποχέ που όπως και να το δει κανείς, ξεκινούν όλοι ε, από την αρχή έχοντας ε, μια ομάδα Φόρμουλα 1 να τους έχει κάτω από τη φτερούγα της. Ο ίδιος ο, Λούι Λούις Χάμιλτον που μετράει ήδη 7 παγκόσμιου τίτλους ήταν πάντοτε κάτω από τη φτερούγα του Ρόντενις. Ναι, ναι. Εντάξει και ο Λούις Χάμιλτον στα πρώτα... 5-6 χρόνια που άρχισε να κάνει κάρτινγκ. Υπήρχαν δυσκολίε. Ο πατέρα του έκανε τρει δουλειέ. Το ίδιο και ο Τζονσον Μπάτσον υπήρχαν δυσκολίε, αλλά θεωρώ ότι από την εποχή του Λουί Χάμιλτον ήταν πιο εύκολα τα πράγματα γιατί πλέον οι ομάδε είχαν αντιληφθεί ότι δεν είναι απλά μια ομάδα που δίνουμε το μονοθέσιο σε κάποιον έτοιμο οδηγό ναι. να τρέξει. Πλέον είχε μπει η διαδικασία του Drivers Development Program, δηλαδή ότι. Πρέπει και εμεί ως ομάδα να βγούμε προ τα έξω, να βρούμε νέου, να του βοηθήσουμε, να του προετοιμάσουμε και να είναι έτοιμοι να, μπουν, να, να τρέξουμε ένα από τα μονοθέσιά μα που αυτόν ήταν τυχερό και ο Λουί Χάμιλτον και ο Λαντονόρη. Ε, μπορεί να μιλάμε ότι ο πατέρα του ήταν ευκαταστάτο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι για να τρέξει σε ένα πρωτάθλημα Φόρμουλα ε, 2 αξίζει. Είναι κάτι εκατομμύρια. Ε, ναι, ναι. Όπω μα είχε μπει και ο φίλο Ελίνα, δεν παίζει ρόλο πόσο καλό οδηγό είσαι. Χρειάζεσαι αρκετά χρήματα για να μπορεί να, να ανεληχθεί. Και σίγουρα και πολλέ θυσίε. Εντάξει, ναι. ο πατέρα του Εστεμπάν ο κον πούλησε το δικό του συνεργείο, ο γκαρά, για να βοηθήσει την καριέρα του γιου του. Ε, Σπύρο, έχει κάτι άλλο να πει για την Μακλάρα σε αυτό το επεισόδιο ή να κατευθυνθούμε προ Red Bull, Γιατί οφείλουμε να πούμε και στον κόσμο για την Red Bull τι συνέβη στο Grand Prix του Μαϊάμι. Το μόνο που θέλω να πω για να κλείσουμε το θέμα τη McLaren είναι ότι ε, δεν είναι πυροτέχνημα η αποδοσή τη και ότι θα επαναληφθεί και στο άμεσο μέλλον αυτό. Ωραία. Λοιπόν, η Red Bull Racing δεν κέρδισε ε, τον Grand Prix mm -hmm. στο Μαϊάμι και κατά είναι μέσα σε έξι αγώνες, λέγαμε προηγουμένως. Έχει χάσει ήδη δύο ε, το ένα τρίτο των φετινών αγώνων ε, και αν βάλουμε κάτω από το φακό το weekend του Verstappen, είδαμε ότι από την Παρασκευή πρωί είχε προβλήματα ε, έλλειψη κρατήματο, προβλήματα με την πρόσφυση των ελαστικών του, ε, προβλήματα στι αργέ στροφέ τη ε, πίστα. Μιλήσαμε για εκείνο τον πολύ κακό ασφαλτοτάπητα τη ε, πίστα του Μαϊάμι Σπύρο. Ε, ε, προβλήματα υποστροφή και στι γρήγορε ε, στροφέ που τον ταλαιπώρησαν όλο το weekend. Δεν μπόρεσε να βρει την ιδανική ισορροπία για να μπορεί να πιέσει το μονοθυσμό να είναι στα χέρια του αυτό που θέλει πάντοτε ένα πιλότο για να του δώσει την αυτοπεποίθηση να πιέσει και σίγουρα η κατρακύλα ξεκίνησε από εκεί έτσι και δεν τα δεν βρήκα σε καμιά στιγμή στο, στο weekend με τα μαλακά ελαστικά στην ίδια την κούρσα ταλαιπωρείτο και μέσα στο chicane χτύπησε και εκείνο τον, τον πλαστικό σηματοδότη που προξένησε τελικά και κάποια ζημιά στο πάτο που δεν μπορούμε ούτε αυτό να το περάσουμε παρατήρωτο γιατί Αεροδυναμικά η RB20 του Verstappen δεν λειτουργούσε στο 100%, 100 στο Μαϊάμι και μετά, βάζοντα όμω εκείνο το σετ των σκληρών ελαστικών, εντελώ εκεί το αυτοκίνητο εξουδετερώθηκε δεν μπορούσε να δουλέψει καθόλου. Η άποψή σου για την Red Bull και τον Verstappen, Σπύρο. Καταρχά, να πούμε ότι η πίστα του Μαϊάμι είναι καθαρά πίστα Red Bull Racing. Καθαρά. Εξού και νίκησε το 22, το 23. Ε, ε, έχει πάρει και Paul, μάλιστα, ο Μπέρε, το 23. Έχει πάρει την pole φέτο ο Max. Δηλαδή είναι πίστα... Νίκη στο sprint. Νίκη ναι. στο sprint είναι πίστα τα Red Bull. Αλλά Αυτά. για τη χάραξη μιλά. Ναι, μιλώ για τη χάραξη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, είναι μια πίστα πολύ έτσι, ιδιαίτερη, ιδιόμορφη, με έναν ασφαλτοτάπιτα που δεν είναι ο κλασικό ασφαλτοτάπιτα που έχουν οι πλήστε πίστε. Τα μονοθέσια, επιμένω, είναι υπέρβαρα και είναι υπερβολικά μεγάλα ω προ το μήκο του. Κάπου 5,5 μέτρα, αν δεν απατώμε. το βάρο γύρω από τα 800 κιλά. Το Μαϊάμι, λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλε ευθείε, οι ομάδε βάζουν χαμηλή κλίση στα φτερά. Πολύ χαμηλή. Για να έχουν περισσότερη τελική ταχύτητα. Και αυτό δεν βοηθά. Ούτε να ζεστάνουν σωστά τα ελαστικά και κυρίω το φρενάρισμα. Εξού και είδαμε στο τέλο τη πίσω ευθεία Τόσα πολλά κλειδώματα ε, εξού και δεν μπορούσαν να φέρουν τα λάστιχα στη σωστή θερμοκρασία. Επίση, είχαμε το ότι έχαναν την είσοδο για την πρώτη στροφή που ναι. είναι κλειστή δεξιά. Αυτό. που είναι μπορεί... εκεί, Σπύρο, που παρατηρήθηκε ότι είχαν ένα δέκατο αναγύρω από τον νόρι στο τέλο ναι, του ναι, αγώνα. Ναι, ναι. Αναγύρω το είχαν ο Βεστά, ναι, την... ναι, ναι, ήταν το θέμα. Πιστεύω ήταν με την κλίση του φτερού πίσω. Ε, εκεί πιστεύω ότι έπρεπε να εστιάσουμε. Και αυτό είναι ώρα Α... να το εξηγήσει. Το πώ δουλεύει το φτερόντο πισινό. καταρχά τα μονοθέσια πλέον την εποχή των ground effect, την περισσότερη δουλειά κάπου 60 περίπου τη εκατό, την κάνει το πάτωμα ω προ το κράτημα. Τώρα για τα φρένα, αν ο πλήστο κόσμο έχει μπει σε αεροπλάνο, κατά την ώρα τη προσγείωση, όταν το αεροπλάνο κάθεται στο, στο διάβλο για την προσγείωσή του, θα παρατηρήσει κάποιο στα φτερά ότι κάνουν αυτή την κίνηση για να βοηθήσουν το αεροπλάνο να σταματήσει. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν και τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 1 στο φρενάρισμα. Θέλει να πω κάτι, την κάτι, κά, κάτι, πολύ μικρό εδώ. Στη Φόρμουλα 1, για να εξηγήσουμε του κόσμου, όταν ταξιδεύει με 300 χιλιόμετρα την ώρα και απλά σηκώσει το πόδι σου από τον γκάζι, είναι όπω όταν φρενάρει mm. με δύναμη με ένα δικό μα κλασικό αυτοκίνητο. Mm. Τέτοια δουλειά κάνουν τα πτερία. Mm. Και τώρα, όταν, όταν φρενάρει απότομα με ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1, όπω το είπε κάποιο Πρώην πιλότο Φόρμουλα που οδήγησε ένα από τα σύγχρονα μονοθέσια, είχε πει ότι όταν, όταν φρενάρι με ένα μονοθέσια, είναι όπω προσπαθεί να ισχωρεί σε ένα τοίχο από ντούβλα, λέει. Δηλαδή η βία είναι, είναι τρομερή, αλλά ναι. μιλώντα όμω ε, αεροδυναμικά και για το κράτημα, εκεί δεν είχε την συμπαράσταση που ήθελε να έχει από το μονοθέσιο. Α, από το μονοθέσιο, λόγω του. Η κλίση του φτερού ήταν πολύ χαμηλή σε σχέση με την κλίση που θα έχει στο mm. Μονακό, για παράδειγμα. Μου mm. χρειάζεται mm. περισσότερη εγκατόθηση. Έτσι, είχε αυτό το πρόβλημα. Σύντομα ότι η πίστα ήταν και πολύ λερωμένη εκτό γραμμή, δεν το ξαναείδα αυτό το πράγμα. Δεν καθάριζαν ποτέ. Και ε, ούτε εγώ πραγματικά, ναι, ναι. παρόλο που έγιναν ακόμα και μετά την κούρσα sprint, τόσε περιόδου δοκιμαστικών και προκριματικών τέλο πάντων, και άλλου αγώνε χαμηλότερων κατηγοριών. Mm -hmm. Και έβλεπε του πιλότου να γίνουν εκτό αγωνιστική γραμμή, και έβλεπε εκείνη τον, την άσπρη σκόνη να πετά στον mm -hmm. αέρα. Πολύ ακάθαρτη. Και σίγουρα ο Μάριο παρατήρησε και εκείνη την φθορά που είχε ο Ασφαλτοτάπηδα και οι πόροι άνοιξαν τέλο πάντων ναι. και αυτό. Τώρα τα λέμε όλα αυτά για να τονίσουμε το πρόβλημα τη Red Bull. Χωρί να πούμε ότι είναι πρόβλημα πίστα του Μιάμι και πρέπει να διαμαρτυρηθεί mm -hmm. μια ομάδα φόρμουλα, διότι η McLaren έκανε άριστα τη δουλειά τη. Έκανε άριστα τη δουλειά τη. Απλά να συμπληρώσω για τη Red Bull. Εκτό τότε είχε αυτά τα προβλήματα ο Max. Ε, Χτυπώντα εκείνον τον πλαστικό σηματοδότη, έκανε. Επειδή ήταν λίγο ψηλό το κράσπιδο εκεί, πίσω αριστερά, ναι. έκανε μια μικρή ζημιά, μια μικρή νοπή ναι. πάνω στο πάτωμα η Red Bull ισχυρίζεται και δεν είμαι εγώ κάποιο ο οποίο θα αφιβάλλει του ισχυρισμού ομάδα Φόρμουλα 1 ότι ψυχοραγούσαν περίπου 2,5 δέκατα το γύρο. Ναι. Με μαθηματικά έτσι, πρόχειρα που έκανα, βρήκα ότι αναλόγω των γύρων που ψυχοραγούσε αυτό το χρόνο, η απόδοση που έχασε συνολικά ήταν γύρω στα 7,5 δευτερόλεπτα. Άρα και να μην είχε το πρόβλημα, η διαφορά, που θέλω να καταλήξω, θα νόρις. είχα μάχη. Η διαφορά είχα, με τον ναι. Ο Νόρι τον κέρδισε 7,8 ναι, 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 τελικά ναι, ναι. δεύτερα. Ναι, ακριβώς, θα, θα, θα είχα, θα είχα στα μάχη σε αυτήν ναι. την Θα ακριβώ. Θα βλέπαμε μάχη. Λοιπόν, το άλλο που, έτσι, που παρατηρούσα από το sprint είναι ότι, δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά σε κάποια φάση όταν πήγαινε μπροστά στο sprint και λέμε, λέγαμε όλοι, εντάξει, κάνει ακόμα έναν περίπατο ο Max Verstappen, ανέβηκε στον ασύρματο και παραπονέθηκε για την ισορροπία του αυτοκινήτου και βρισκόμουν με ένα φίλο και μου λέει, δεν είναι υπερβολικό τώρα. Και γυρίζω και του λέω: Όχι, δεν είναι υπερβολικό ο Verstappen. Είναι ένα τελειωμανή πιλότο και τα αισθητήρια όργανα του δουλεύουν τέλεια και σίγουρα κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιζε. Απλά κατάφερε, όπω καταφέρνει πάντα, να υπερκαλύψει τι αδυναμίε του μονοθήσου του σε έναν αγώνα μόλι 19 γύρων. Αλλά σε έναν αγώνα 57 γύρων που είχαμε την Κυριακή, δεν κατάφερε να καλύψει ο Verstappen, ούτε ο Verstappen. Αυτέ τι αδυναμίε του μονοθέσιου του και χαριτολογώντα Μάρια, να πω εδώ ότι. Ε, με ένα τόσο προβληματικό μονοθήσιο στα χέρια του για εκείνου του 57 γύρου στην Κυριακή, δεν ξέρω αν ο Σέρχιο Πέρε του έκανε τελικά τη χάρη στην εκκίνηση. Που, <laughs> αν τον έβγαζε έξω από την αρχή, που παρολίγο να βγουν και οι δύο Red Bull εκτό, αν το έκανε τελικά τη χάρη του Verstappen, χαριτολογώντα το λέω, για να τον απαλλάξει αυτή τη μιζέρια του αγώνα των 57 γύρων που σίγουρα δεν ήταν ευχαριστημένο ο Verstappen. Ζημιά στο διαχύτη όμω το έκανε διότι τον έξυψε. Του έκανε ενώ τον ζημιάνε ναι. στο διαχύτη. Δηλαδή, επηρέασε ω έναν βαθμό. Ε, Όμω γενικά δεν είχαν. Ε, δεν ήταν στο βαθμό που θα ήθελαν και πολλοί είπαν ότι ο Max Verstappen το έκανε για ψυχολογικού λόγου για να στριμώξει ω αντιπάλου του εκείνα τα παράπονα. Ενώ ε, δεν ξέρω, είχα αντιληφθεί από την αρχή ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν έκανε τα παράπονα για να τα κάνει. Είναι τελείωμανση, αλλά το έβλεπε να έρχεται. Ναι, σίγουρα. Ότι σίγουρα. είχαν πρόβλημα, το, το βλέπαν, το ήξερα στη Red Bull. Ναι, από την Παρασκευή το σχολιάζαμε. Ναι, ναι. απλά, απλά στον αγώνα του sprint που ήταν ο καθρέφτη του αγώνα τη Κυριακή φάνηκε ότι δεν θα είχε μία Κυριακή που να ήταν ένα προβλημάριστη, παρόλο που λέμε κέρδιζε, τον βλέπουμε να κέρδιζε με σχετική άνεση την κούρσα. Ναι, ναι δεν φάνηκε το πρόβλημα στην ολότητά του, Ακριβώς. φάνηκε ένα μέρο. Μάριεν, ε, έχει κάτι να πει για Red Bull, πρωτού προχωρήσουμε στη Ferrari. Ε, αυτό μου είχε πει ο Σπύρος ότι... Ήταν λίγο λαβωμένοι οι Red Bull, είχαν 2,5-250 χιλιοστά του δευτερολέπτου αναγύρω. Η διαφορά της Red Bull βρισκόταν στο πρώτο σεκτορ, που είχαν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο συν, αλλά κέρδιζαν γύρω στα 100 δευτερόλεπτα στο σεκτορ 2 και 3, άρα συνολικά είχαν γύρω στα 300 χιλιοστά ε, αναγύρω. Ε, τότε ήταν λαβωμένοι δεν γνωρίζω ότι είχε πρόβλημα με το διαχείριν που φάνηκε ότι τον είχε εξήσει λίγο ναι, πέρες. το πέρες. Ναι. Ε, δεν ήταν η καλύτερη ημέρα της Red Bull. Έτσι. Δεν είχαμε δει μια Red Bull στο 100% του performance γιατί είχαμε δει μία McLaren στο 105% του performance. Η Red Bull δεν ήταν εκεί που έπρεπε να ήταν. Άρα δύσκολο να εξετάσουμε ακριβώς αν όντως έχει τόσο πολύ το πάνω χέρι πλέον οι Μακλάρε στι γρήγορε στροφέ. Αν όντως έχει το πάνω χέρι η Red Bull στι ευθείε, που το είχε αλλά ίσως να το είχε περισσότερο από ό,τι μα είχε δείξει, αλλά δεν παραμένει να είναι μια καθαρή νίκη. Γιατί έχει πει για τα ελαστικά, για το τάρμακ, όλοι τρέχαν στην ίδια μπίστα, όλοι yeah. Mm. τρέχαν με τα ίδια ελαστικά του κατασκευαστή. Άρα μπορούμε να ισοπεδώσουμε αυτό το κομμάτι, αυτή την παράμετρο. Γίνεται το λεγόμενο normalization, γιατί όλοι τρέχουν με τι ίδιε συνθήκε. Άρα, αν κατάφερε η McLaren να, να κερδίζει 300 χιλιοστά το γύρο, γιατί να μην καταφέρει και η Red Bull, αφού έχουν τα ίδια ελαστικά στο ίδιο πάτωμα. Ε, θέλω να καταλήξω ότι είναι μια νίκη η Μακλάρε. Φαίνεται ότι η Μακλάρε μάλλον θα είναι δυνατή στη σεζό φυσικά να δούμε πώς θα εξελιχθούν ε, και οι επόμενοι αγώνες, τα επόμενα πακέτα, ε, τα μικρά πακέτα πλέον που θα φέρνουν σε εξελίξεις. Ε, θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλε πίστες που θα αρμόζουν στη McLaren. Άρα θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναδούμε τη McLaren σε μια νίγη φέτο. Ε, τώρα να λέμε για ποιο θα πάρει πρόθυμα. Όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Ε, δεν είναι καλό ότι σε σχέση με πέρσι έχει χάσει τον αντρίτο από αγώνε η Red Bull. Φαίνεται ότι πλέον έχουν έρθει πιο κοντά, πιο κοντά οι ομάδε. Να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή Φόρμουλα 1 που πλέον ο πρώτο από τελευταίο έχουν γύρω στα οριακά στα δύο δευτερόλεπτα διαφορά. Ενώ πριν από 10-15 χρόνια είχαν γύρω στα 5-6 δευτερόλεπτα διαφορά. Εξού και ο κανονισμό των 107% στο qualify που γνωρίζαμε ότι για να κάνεις qualify σε έναν αγώνα πρέπει ο τελευταίος να είναι λιγότερο από 107% του χρόνου του Πόλμαν. Mm. Το 7% το έξτρα που γεννήθηκε είναι καθαρά για το λόγο ότι πίστευαν ότι παγιά οι ομάδε είχαν γύρω στο 5% διαφορά στο performance. 5-6 δευτερόλεπτα. Πλέον έχουμε βρεθεί στο ανάμιση. Άρα ναι, θεωρώ ότι η σεζόν θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο συναρπαστική από το ότι είχαμε δει πέρσι. Πάντω για την ώρα ο Μάξ Βερστάφεν παραμένει αίτητο στα προκριματικά. Ε, είχαμε του πρώτου 6 αγώνε τη σεζόν, ε, 6 pole positions. Και να πω εδώ ότι ε, κάτι έτσι το οποίο θα ήθελα να, αναφέρω είναι ότι οδεύουμε σιγά σιγά προ το Grand Prix τη Εμίλια Ρωμάνια στην πίστα τη Σίμολα. Και αν ο Μάξ Βερστάφεν πετύχει και ένα 7ο συνεχόμενο pole position στην αρχή τη χρονιά θα ισοφαρίσει ένα πολύ παλιό ρεκόρ 31 ετών. Και ποιο το κατέχει αυτό το ρεκόρ, ο μεγάλο καθηγητή τη Φόρμουλα 1, ο Αλέν Πρόστ, είναι ο μοναδικό άνθρωπο που πήρε 7 συνεχόμενα pole position στην αρχή μια σεζόν. Και είναι, καθώ οδεύουμε προ σύμβολα, έρχεται τώρα και μια ανάμνηση στο μυαλό μου, μια και έχουμε και την επέτειο 30 ετών από τον χαμό του Άιρτον Σένα και τον μεγάλο του αντίπαλο τον Αλέν Πρόστ και αυτό το ρεκόρ που μόλι ανέφερα τώρα από τον ε, Γάλλο καθηγητή τη ο πιο ε, απαλό σε χειρισμό πιλότο που είχαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1 πίσω από το Τιμόνι. Και εκείνα τα 7 pole position με εκείνη την Williams 7 που ήταν 15 ήταν σίγουρα όλα μαγικά. Ήταν υπτάμενο χαλί στα χέρια ενό μάγου, εκείνη η, η Williams. Αλλά θυμάμαι εκείνον τον αγώνα του, του 1993 στην Ήμολα τον οποίο παρακολουθούσα από την τηλεόραση, ο Αλέν Πρόστ, ο οποίο. Πολύ λανθασμένα πιστεύουν πω δεν ήταν γρήγορο στη βροχή. απεναντία, ήταν απίστευτα γρήγορο στη βροχή. Απλά φοβόταν του αγώνε στη βροχή. Φοβόταν το θέμα, είχε πρόβλημα με το θέμα ορατότητα και δεν οδηγούσε στο 100%, στο 100 στη βροχή. Εντάξει, 100% κανένα δεν οδηγούσε εκτό από τον Σένα στη βροχή. Ο Σένα μπορεί να πήγαινε 100-120% στο... ακόμα και στο βρεγμένο. Η παραγωγή πιλότη ήταν στο 80%. Ο πρό μπορεί να κατέβαινε και στο 70% όταν έβρεχε, λόγω ασφάλεια. Ο άνθρωπο mm. δεν είχε να κάνει με ικανότητα, είχε να κάνει καθαρά με το πώ έβλεπε τη Φόρμουλα 1. Η ζωή του ήταν πιο σημαντική από, την... από, το να κερδίσει ένα Grand Prix. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν στην ήμουλα του 1993 είχαμε ψηλή βροχή. Η ορατότητα ήταν μια χαρά. Και πάνω σε μία μόλι στροφή, τη φοβερή τόζα, και λέω την παλιά τόζα, διότι παρόλο που δεν άλλαξε το σχήμα τη μέχρι σήμερα, εν, το, εν τούτη τότε πρωτού σκορωθεί ο Άρτον Σένα, ένα χρόνο πρωτού σκορωθεί, τα μονοθήσει αρχόντουσαν με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα από το τελευταίο Σικέιντι Τραγουάρτο ευθεία τερμανισμού πάνω στην Ταμπουρέλο, την λεγόμενη Βιλνεύ και μετά φρένα πάνω στην Τόζα. Νομίζω τότε λέγαμε ω σχολιαστέ στην τηλεόραση ότι ήταν. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια σημείο στον κόσμο που οι κρατούν το πόδι του καρφωμένο στον γκάζι. Νομίζω γύρω στα τότε 20 με 25 20 με 23, 25 δευτερόλεπτα πρωτού σηκώσουν τον πόδι από τον Γκάζι. Και ερχόμενο ο Πρόστ με δύο αντίπαλου μπροστά του που έκανε μάχη μαζί του, φρέναρε με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα από 300 χιλιόμετρα, φρέναρε πάνω στην τόζα, στη βρεγμένη τόζα και προσπέρασε και του δύο. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν από την εξωτερική. Απλά να πω τα ονόματα αυτών των δύο. Ένα ήταν ο Μόσταυλο των Ντέιμον Χιλ και ο άλλο ήταν ο θρελικό Σένα. Άρα, εντάξει, ο πρόστιμο, γίγαντα παιδιά, mm -hmm. ε, μακρηγόρησα λίγο. Αλλά θα ήθελα να έτσι νομίζω, αν μου επιτρέπει και αν μα επιτρέπει ο κόσμο, να προσπεράσουμε τη Ferrari, γιατί δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από την ίδια, να πάμε κατευθείαν προ τον Έντρια Νιούι. Διότι νομίζω έχουμε. οφείλουμε να μιλήσουμε για τον Έντρια Νιούι, ε, με την επίσημη πλέον ανακοίνωση ότι αποχωρεί από τη Red Bull. Έντρια Νιούι, ένα τεράστιο κεφαλαίο για τη Red Bull Racing κλείνει. 19 χρόνια με επιτυχίε και πρωταθλήματα. Προφανώ όλα είναι σχετικά με το κλίμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και τι ε, ε, δυνάμει που προσπαθούν να πάρουν την ισορροπία μέσα στην ομάδα. Το οποίο προφανώ έχει καταστεί το κλίμα κάπω τοξικό. Φημολογείται ότι υπάρχει μια κόντρα με τον Κρίστιαν ε, Χόνερ σχετικά ε, ίσως ο πιο σημαντικό σχεδιαστή μονοθεσίου στην ιστορία του σπορ, χωρί να θέλω να προσπεράσω ούτε τον Κόλλιν Τσάπμαν ούτε τον κορτομάρη, Μαρή, οι οποίοι λατρεμένοι οι γίγαντε και εκείνοι μάγοι τη αεροδυναμική, έχω μια περισσότερη δυναμία στον Εντρία Νιούι για τον λόγο ότι έμεινε περισσότερο στη Φόρμουλα 1 σε διάρκεια ενώ άρα μιλά και στη ψυχή μου περισσότερο. Ε, το θαυμάζω, θα ήθελα πολύ να το δω σε μια μεγάλη ομάδα Στη Φεράρη συγκεκριμένα. Θα ήθελα εδώ δούλευση με τον Στερ Λούι Πιστεύω συγκεντρώνει κάποιε πιθανότητε. Ένα σχεδιαστή με έναν μπαλμάρε θεϊκό θα έλεγα, με 13 πρωταθλήματα των οδηγών, τα μετρήσαμε Δημήτρη και 12 των κατασκευαστών. Ναι, 13 των πιλότων και 12 των κατασκευαστών. Πολυνίκη, πολυπούλμανθ σχεδιαστή θα έλεγα, ο πιο πετυχημένο μακρά στη ιστορία του Πραγματικά τα μονοθέσια του πολλέ φορέ δεν έπαιζε ρόλο τόσο η υποδυνάμη του κινητήρα όσο το size του κινητήρα. Ή θυμούμαστε την έτσι, κλειστοφοβική μάχη Το πόσο κλειστό έκανε τότε το, το cockpit. φερει βαρέω ο ίδιο θεωρώ κάπω άδικα το θάνατο του Άιχτο Σένα. Ευελπιστώ μόνο να μην αποχωρήσει από τη Φόρμουλα 1 να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθει διότι τον χρειαζόμαστε. Πάντω επικεντρωνόμαστε όλοι προ το. Θέλω να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει τη Φόρμουλα 1 και mm. σίγουρα λίγο πολύ αρχίζει να φαίνεται έτσι ένα λίγο κόκκινο φω στο βάθο του τούνελ. σω τελικά δούμε αυτό το όνειρο να πραγματοποιείται. Έναν έντρια νιού να σχεδιάζει ένα μονοθήσιο τη Φεράρι και να πούμε εδώ η προϊστορία. Όπω την είπε και ο ίδιο, δεν είναι η πρώτη φορά που τον προσεγγίζει η Ferrari. 1985 η πρώτη φορά όταν ήταν σχεδιαστή στα IndyCar, τον προσέγγισε η Ferrari για να τη σχεδιάσει ένα IndyCar, την εποχή που η Ferrari προσπαθούσε να σχεδιάσει ένα IndyCar για να απειλήσει την FIA να αλλάξει του κανονισμού τη, γιατί θα σήκωνε την ομάδα τη από τη Φόρμουλα να πάει να αγωνίζεται μόνο στην Αμερική και ήθελε να προσλάβει τότε τον Έντρια Νιούι. Η άλλη φορά που ήρθε σε επαφή με την ομάδα ο Έντρια Νιούι ήταν, όπω ο ίδιο λέει, το 1995 όταν τον προσέγγισε ο τότε διευθυντή τη ομάδα ο Γάλλο ο Ζαν Τότ για να φέρει εκείνη την αλλαγή μαζί με τον Σούμαχερ ω πιλότο και του υπόλοιπου τον τελικά πήρε τον Μπρόν στη θέση του Έντρια Νιούι. Ο... 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 Ο ε, μάλιστα, ζητήθηκε η άποψή του για τον Μάικολ uh, Σούμαχερ από τον Ζαν Τότ. Σκεφτόταν να τον φέρει στην Ferrari τον Σούμακερ ο Ζαν Τότ και δεν μίλησα λέει με τα πιο θετικά σχόλια. σω να ήμουν επηρεασμένο δηλαδή, τότε, εφόσον ο Άιρτον Σένα μιλούσε για εκείνον τον παράνομο αυτόματο έλεγχο τη πρόσφυση που είχε πάνω στο μονοθέσιο του ο Σούμη και δεν ήταν τόσο ψηλά στα δικά μου μάτια ακόμα ο Σούμακερ ω πιλότο σε σχέση με τον αδικοχαμένο Σένα, είπε ο Έντρια Νιούι. Αλλά ε, και η άλλη φορά, η τρίτη φορά που τον προσέγγισε η Ferrari τελικά, ήταν ο Λούκαν Τιμοντετζέμολ πριν από 10 περίπου χρόνια, το 14 νομίζω ήταν, όταν του πρόσφερε τα πάντα. Του πρόσφερε, λέει, διπλάσιο μισθό από τη Red Bull και τότε έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα ο ίδιος, λέει, από την Red Bull ήδη. του πρόσφερε την ευκαιρία να σχεδιάζει όχι μόνο Formula 1, αλλά να είναι επικεφαλής και των αυτοκινήτων παραγωγής της ομάδας και για τα sports car και για ευκαιρίες αν θα αγωνιζόταν η ομάδα Σιγά σιγά να ενταχθεί και να αγωνιστεί όπω πλέον αγωνίζεται και στην 24ωρη Κούρσα του Λεμά ε, ο ίδιο ε, σχολίαζε ότι ε, ε, ήμουνα σε επίπεδο μεταχείριση αστέρα του Χόλιγουτ ε, ε, με είχε Φεράρι αλλά είπε και πάλι όχι. Και όλε αυτέ τι φορέ ο Έντρια Νιούι είπε όχι στο Μαρανέλο γιατί υπήρχε κάτι που ίσως να μην υπάρχει πλέον. Και αυτό το κάτι ήταν ότι ο οικογενειάρχης Νιούι μέσα του ε, δεν ήθελε τότε ζούσε στην Αγγλία και δεν ήθελε να αφήσει τη Βρετανία και να αφήσει τη γυναίκα του, δύο γυναίκες κατά γιατί παντρεύτηκε, χώρισε και μετά όταν παντρεύτηκε και ξαναχώρισε, δεν ήθελε να αφήσει την, την οικογένεια του και τη γυναίκα του και δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά του οπωσδήποτε. Και ε, θέλω να καταλήξω στο σήμερα ότι πλέον γνωρίζουμε Σπύρο ότι ζει στην Νότια Αφρική με τη νέα του γυναίκα, ο Ετριανιούι, e. έχει έναν γιο τον Χάρισον Νιούι, ο οποίο είναι, είναι πλέον 25 ετών, άρα δεν έχει παιδιά να μεγαλώσει όπω στο παρελθόν. Ο γιο του ο Χάρισον έτρεχε, αν δεν απατώ, με go-kart με το γιο του, του Παναγιώτη Προδρόμου. Ήταν όταν ήταν συνάδελφοι, οι δύο στην McLaren και στην Red Bull. Είναι συνομήλικη. Και όπω και να έχει, νομίζω ότι ο Νιούι τώρα έχει μια καλή ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρο και να το δούμε, ε, να δούμε εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι. Να μην είναι μόνο το βιβλιαράκι κόκκινο, είναι και ο ίδιο δίμενο τα κόκκινα μαρί. Ναι, ε, συμφωνώ ότι το γεγονό ότι θέλει να σπάσει το συμβόλαιο του με τη βοήθεια του φίλου του, του Έντιν Τζόρταν, προώρα, ε, μα κάνει να σκεφτόμαστε νό, ότι κάπου αλλού θέλει να πάει για να τρέξει. Εξού και μπαίνει σε έναν γκάρτενι λιβ τώρα, που αναγκάζεται ένα χρόνο στη Φόρμουλα 1 επειδή είναι στέλεχο ένα χρόνο. Ε, κάποιους είναι έξι μήνες, στην περίπτωση που ήταν τρεις μήνες, όλοι έχουμε έναν gardening leave ε, και έναν μεγάλο notice period στη φόρμουλα αναγκαστικά. Στα γρήγορα, gardening leave σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να, να δουλεύεις για άλλη ομάδα, πρέπει να περάσει ένα νεκρό, μια νεκρή περίοδο, προτού εργαστείς ναι. για μια αντίπαλη ομάδα. Ναι, ναι ε, ειδικά αν είσαι σε, σε κομμάτι, ε, στο racing department, είναι από έξι μήνες μέχρι ένα χρόνο, εξαρτάται πού θα πας φυσικά, mm -hmm. εξαρτάται για να θέλει να πρόωρα να σταματήσει το συμβόλαιο, σημαίνει ότι κάπου αλλού θέλει να πάει. Γιατί σκεφτόμενο ένα λογικό άνθρωπο θα πει ότι είναι 65 χρονών. Αν ο Έντρια θέλει να πάρει σύνταξη, τότε γιατί να μην μείνει ακόμη δύο χρόνια στη Red Bull που έχει μεγάλα ποσοστά στο να πάρει ακόμα δύο πρωταθλήματα και να πάρει μια σύνταξη. Άρα στο να θέλει τώρα να μπει στον Garden Leaf. Φυσικά θα δουλεύει στη Red Bull στο department των Supercar τη RB17. Δεν θα είναι F1 related το λεγόμενο, αλλά θεωρείται ότι δεν είναι δεν δουλεύει σε Formula 1 project. Άρα φεύγει μακριά από την τεχνολογία τη Formula 1. Όσο θα βγει μακριά. Ε, άρα σημαίνει κάπου αλλού θέλει να πάει. Το θεωρώ ότι αφού έχει φύγει από την Αγγλία. Μένει part-time Αγγλία, part-time μένει στην ε, Νότια, νότια Αφρική. Το part-time τη Αγγλία είναι επειδή πρέπει να είναι στην Red Pool. Άρα θεωρούμε ναι. ότι μένει η Νότιο Αφρική. Εγώ βλέπω ότι είναι πιο κοντά να πηγαίνει στην Ιταλία το επόμενο του part-time <laughs> το κομμάτι ναι. παρά πηγαίνει στην. Στην, στο Milton Keynes. συμφωνώ με τον Σπύρον ότι είναι ένα εξαιρετικό σχεδιαστή. Η διαφορά του που τον Συγγνώμη. κάνει. Συγγνώμη, Μαρία, πρωτού πα παρακάτω να μιλήσω λίγο για αυτό ναι. το gardening lead, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και ο διότι είναι η στερά, που μου την είπε ο ίδιο ο Παναγιώτη Προδρόμου. Όταν ζήτησε να φύγει από την Williams το τέλο του 1990. Ψέματα. Αρχέ του 1990, θα πρέπει να ήταν. Ζήτησε ότι μέχρι το τέλο του 1997 να τον αποδεσμεύσει η Williams. Η Williams το απαγόρευσε οπωσδήποτε να πάει στη νέα του ομάδα που θα ήταν η Μακλάρα. Και ο Πίτερο Προδρόμου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο Έντρια Νιούι, μιλώντα για Κυπουρική, Gardening Leaf, πήγε λέει, στον, κάδισε στον, στον Κίπορου, στο σπίτι του τέλο πάντων, και ήρθε πρώτα μια επίσκεψη ε, μυστική στο εργοστάσιο μα, καθώ θα έπρεπε να υπογράψει μια συμφωνία με τη νέα του ομάδα, είδε λέει τα σχέδια που ετοιμάζαμε εμεί για την καινούργια MP413 McLaren του 98. Να υπενθυμίσω εδώ ότι είχαμε τότε νέου τύπου μονοθέσια με ελαστικά για πρώτη φορά με αυλακώσει. Τρει μπροστά και τέσσερι πίσω το 98 νομίζω την πρώτη χρονιά. Τέλο πάντων, πολύ διαφορετικά μονοθέσια νέα φιλοσοφία και ήρθε στο σχεδιαστήριό μα, έβαλε ένα χ πάνω στα σχέδια που εμεί ετοιμάζαμε και πήγε στον κήπο του και σχεδίασε την MP4 13 των ονείρων του. Και είναι ένα μονοθέσιο το οποίο κατέκτησε με άνεση τον τίτλο. Αυτό το μονοθέσιο του Έντρια Νιούι. Και να πούμε εδώ ότι τώρα η μια σκέψη φέρνει την άλλη. Ο Έντρια Νιούι δεν είναι μόνο θρύλο Φόρμουλα 1 όσον αφορά το ότι κάνει μια ομάδα, την παίρνει και την κάνει ένα μεσούρανι Είναι ότι α, το έχω παρατηρημένο, από όπου φεύγει, ανοίγει ένα κρατήρα. Mm. Διότι δηλαδή, εκείνο ο τίτλο που πήρε με την McLaren το MP4. Με την McLaren MP413 του 1998, είναι μέχρι σήμερα ο τελευταίο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών που πήρε η McLaren. Έχει πετύχει τον τελευταίο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών που πήρε η Williams, τον τελευταίο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών που πήρε η McLaren. Και κάτι μου λέει τώρα ότι θέμονε από την Red Bull, δεν ξέρω αν θα ξαναδεί άσπρη μέρα η Red Bull, παρόλο που δεν θέλουμε να βάζουμε όλα τα αυγά στο καλάθι ενό ανθρώπου και μόνο, mm -hmm. αλλά ο Έντρε παιδιά, δεν είναι ένα άνθρωπο τελικά. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία το πώ λειτουργεί μια ομάδα. Συγγνώμη, ο Μαρία, έκανα μια μεγάλη παρένθεση για το Gardening Leaf. Το πώ θα μπορεί με λίγα λόγια, αν θέλει, και το θέλει σίγουρα, θα, θα μπορεί νομίζω να βρει του τρόπου να σχεδιάσει για τη νέα του ομάδα ό,τι περιορισμού και να του βάλει η Red Bull. Ναι, κάτι που θα ήθελα να πω σε αυτό που έχει πει ότι δεν είναι όλη η ομάδα στον Endrian Newy. Είχαμε μιλήσει χθε και σου είχα πει ότι ο Endrian Newy δεν είναι ένα Mauro Forgiere. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι θέλω να πω με αυτό είναι ότι στην περίοδο του 60, όταν ο Μάρο ήταν νομίζω 25 χρόνων, είχε πάρει δουλειά στην Μακλάρε, στη Φεράρι, συγνώμη, ε, που δούλευε για ένα χρόνο, δύο χρόνια μόνο, νομίζω λίγο, δούλευε ένα διάστημα μαζί με τον Φράνκο Ρόκι. Ναι, ναι. Που ήταν το σχεδιαστή. Το σχεδιαστή. Αλλά ο... Βασικά ο, ο πατέρα του ήταν. δούλευε στη Φεράρι του Μάρο και τον έφεραν τον, νομίζω, το 1962. Μπήκε ω τεχνικό διευθυντή. Ναι. Σιγά σιγά γίνεται τεχνικό διευθυντή. κάτω από την φτερούγα του Ρόκι, όπω είπε ναι. αρχικά. Ο Φοργέρι όμω το 1964 είχε σχεδιάσει την Ferrari 158 που είχε κερδίσει Με τον ο Χέντ στο σε πρωτάθλημα. Που βασικά μόνο να οδηγήσει το μονοθέσιο <laughs> είχε μείνει για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Φοργέρι είχε σχεδιάσει τα πάντα. Να εξηγήσουμε στα γρήγορα πάλι ότι από το 64 τέσσερα που λε περίπου. Μέχρι το. Πότε να πω τώρα. Μέχρι... Μπορεί, και μέχρι, μπορεί και μέχρι το. Αρχέ του 80 δεν απαντώ. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα η δεκαετία του τα προαθήματα με τον Νίκη Λάουτα και mm -hmm. αρχές αρχέ του 80 πρωτού κατέβουν οι βοηθοί οι Βρετανοί, ο Χάρβεϊ, ο Πόσελτ και αργότερα ο Τζον Μπαρνάρτ. Ο Μάουρο Φορκιέρη σχεδίαζε ολόκληρο το σασί τα αεροδυναμικά και τον κινητήρα. Ναι. Μόνο τι βίδε των τροχών αστείευαν ότι δεν σχεδιάζει. Άρα, ναι, σίγουρα δεν υπάρχουν μαυροφορκιέροι πλέον, Μάρια. Ναι, ακριβώ αυτό θα καταλήξω ότι δεν μειώνουμε τη δουλειά των τριανιών, αλλά θεωρώ ότι οι εποχέ του 80, αρχέ του 90, μπορούμε να, πιστεύουμε ότι ο τριανιού ναι, μπορεί να σχεδιάζει σχεδόν τα πάντα στο μονοθέσιο από θέμα αεροδυναμικά, σάσι και το κάθε Πλέον η καινούργια που έχει φόρμουλα είναι τόσο πολύ περίπλοκη που δεν είναι ένα σχεδιαστικό department των τριών, τεσσάρων ατόμων όπω ήταν στι δεκαετίε του 60, ήταν κυριολεκτικά έναν άτομο. Ναι. Ε, μετά γίνεται το τόσο πολύ περίπλοκη η φόρμουλα γιατί στο 60 δεν γνώριζαν αεροδυναμικά, άρα δεν υπήρχε, δεν αναλώναν χρόνο να σκεφτούν τι πρέπει να είναι το κάθε πτυρίγιο. Πλέον η φόρμουλα είναι τόσο πολύ περίπλοκη, που υπάρχουν τόσα πολλά άτομα σε ένα σχεδιαστικό κομμάτι που θεωρώ ότι το, το baseline, το reference level της, της Red Bull υπάρχει ήδη mm. χωρίς τον Adrian Newy σε έναν αρκετά, σε έναν εξαιρετικά ψηλό επίπεδο. Mm. Ο Adrian Newey δουλεύει σε απόψη ότι σχεδιάζει αεροδυναμικά αλλά είναι ο τύπος που φέρνει το concept της ομάδας. Mm. Δηλαδή τι βοηθάει ο ε, Δεν σχεδιάζει το μονοθέσιο εξ ολοκλήρου αυτό. Έχει την εμπειρία, όπω γνωρίζουμε, έχει πάρει τα suspension. Το σχεδόν του suspension στο ground effect που φάνηκε ότι ήταν ο λόγο του purposing που είχαν πρόβλημα άλλε ομάδε. Άρα φέρνει μια εξαιρετική τεχνογνωσία, ξέρει πού ακριβώ πρέπει να συμβάλλει αυτό. Αλλά η δουλειά του εντριανιού είναι περισσότερο να κατευθύνει την ομάδα. Όταν λέμε ότι υπάρχουν ανθρώποι κλειδιά στη Φόρμουλα είναι εννοούμε ότι Υπάρχει, είναι άνθρωποι κλειδιά που μπορούν να κατευθύνουν την ομάδα να μην χάσουν χρόνο σε αχρίαστα ε, concepts τα οποία δεν θα φέρουν καρπούς, δεν θα δουλέψουν να τους κατευθύνει σε έναν δρόμο που μπορούν να κερδίσουν χρόνο άρα τα development στη Red Bull με τον Έντρια νιώρχονται πολύ πιο γρήγορα το μόνο μπορεί να θεωρήσουμε είναι ότι δεν θα αρχίζει να χάνει αγώνες η Red Bull επειδή φεύγει ο Αντρένιου, αυτό πιστεύω εγώ, εγώ θεωρώ ότι θα αρχίσουν να χάνουν το παιχνίδι του γρήγορου development. Mm. Που είναι αυτό που βοηθάει ο Entre Anews σε μια ομάδα. Στη Ferrari, η Ferrari ήδη έχει ένα εξαιρετικό τεχνικό κομμάτι. Μπορούν να σχεδιαστούν ένα μοθεσίο. Ο Entre Anews θα βοηθήσει στο να ω κατευθύνει σε ένα πιο γρήγορο ε, development. Θέλω να πω ότι ο Entre Anews δεν φέρνει την άνοιξη σε μια ομάδα, αλλά πλέον η Formula 1 δεν κινείται γύρω από έναν άτομο. Mm. Το είχα δει εγώ στη McLaren που δούλευα όταν είχαμε αρκετά ρητάντα σε αρκετέ απολύσει περιοδών του COVID, που είχαν φύγει αρκετά άνθρωποι κλειδιά. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν σχεδιάσει το πρώτο ECU που υπήρξε mm. από τη McLaren στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ήταν τα άτομα τα οποία γνώριζαν, είχαν την τεχνογνωσία που σε έναν εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον τη Φόρμουλα 1. Είναι τόσε πολλέ οι παραμέτρη που πρέπει να γνωρίζει για το ότι δουλεύεις που δεν μπορείς καν να τις βάλεις σε ένα χαρτί. Ναι. Υπάρχουν οι γνώσεις. Φεύγει ο Αντριανιώτη ότι η Red Bull θα δώσει κάτι γραμμέ, γραμμές στο τι πρέπει να κάνω, αλλά υπάρχουν κάποια key elements τα οποία είναι μόνο στο μυαλό του. Ναι. Στην περίπτωση είναι εμάς όταν είχα φύγει αρκετή μηχανική ε, νιώθαμε ότι είχαμε μία αναπόλυα από... Κάποιε απορίε που είχαμε, που θα μπορούσαμε να βρούμε τον κατάλληλο να το ρωτήσουμε επί τόπου, θα πρέπει να ψάξουμε πιο βαθιά για να βρούμε τι απαντήσει, γιατί δεν ήταν εκεί να μα βοηθήσει. Δεν νιώθαμε όμω ότι μα έπαιρνε πίσω από την, τον development τη εταιρεία, απλά νιώθαμε ότι στην αρχή θα ήταν λίγο πιο αργή η πρόοδο μα, γιατί χάναμε το point of contact, τον go to man το λεγόμενο, για να πάρουμε την πληροφορία. Αλλά θεωρώ yeah. ότι μπορεί να πει βιώσει η Red Bull χωρί τον Έντριαν Νιούι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι όπω το παράδειγμα που λέω πάντα με την Πέτρα και τη Φεράρι του Μάικολ Σούμαχερ, του Μπρον, του Ρόρι Μπάιν και του Ζαν Τότ. Είναι ότι όταν ρίξει μια πέτρα και πάει προ τα πάνω, συνεχίζει να πηγαίνει προ τα πάνω και όταν φύγουν κάποιοι άνθρωποι κλειδιά, η πέτρα συνεχίζει για λίγο να πηγαίνει προ τα πάνω, αλλά έρχεται μετά η πτώση. Και η ταμινή μου yeah, άποψη. Να σημειώσω αυτό για τα άνθρωποι κλειδιά. Το πρόβλημα τη Red Bull είναι να... όταν αρχίσουν να φεύγουν και άλλα άτομα yeah. λόγω του Έντρια Νιούι. Αν γίνει αυτό τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι που θα κατέληγα. Διότι συμφωνούμε ότι ένα άνθρωπο δεν είναι αυτό που σχεδιάζει ολόκληρο το αυτοκίνητο. Όμω δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια Red Bull και μιλάμε και για μια McLaren. Και θέλω να καταλήξω για άλλη μια φορά στον προδρόμο που ήδη είναι παρόμοια φιλοσοφία. Δούλεψαν πολλά χρόνια μαζί νιου και προδρόμου. Έχουν ο καθένα από κάτω του πόσου, 250, 300, μπορεί και περισσότερου τεχνικού που σχεδιάζουν. Όμω αυτοί έφεραν την αλλαγή κουλτούρα yeah. στα δικά του εργοστάσια. Yeah. Αυτοί έφεραν τον τρόπο σκέψη. Ο Έντρια Νιούι μπορεί να είπε ότι δεν σχεδιάζει το μονοθέσιο, αλλά από την αρχή παίρνει ένα λευκό φύλλο mm -hmm. χαρτιού και σίγουρα οραματίζεται το concept, το concept και σίγουρα αυτό δίνει τι κατευθυντήριε yeah. γραμμέ. Και γνωρίζοντα περισσότερο τον Προδρόμου και λιγότερο τον νιούι, ή αν θέλετε, γνωρίζω και τον νιούι από τα στόμα του προδρόμου, και οι δύο όταν λέμε είναι racers. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπαλλήλου κάτω από αυτού, αλλά δεν σταματούν δευτερόλεπτο να να κατευθύνουν και να σπρώχνουν προ την κατεύθυνση που ήδη νιώθουν ότι θα φέρει την επιτυχία. Και νομίζω αυτό είναι που κρατάει και το ηθικό μια ομάδα και στην τελική ενό σχεδιαστηρίου να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει. Εγώ προσωπικά, μακάρι να βγω λάθο, νομίζω ότι θα αφήσει και στη Red Bull ένα κρατήρα αργά ή γρήγορα ναι. ο Έντρεα Νιούι φεύγοντα. Ε, δεν ξέρω όμω, σίγουρα. σίγουρα, ε, Σπυρό, η γρηγορα ο εντρεα νιουι φευγοντα δεν ξερω ομω σιγουρα σιγουρα η δικη σου άποψη. Θα επηρεαστεί σε βάθο χρόνου. Ε, είναι πολύ σωστά αυτά που είπε ο Μάριο ότι πλέον δεν, δεν υπάρχουν μαύρο φορκέρι σήμερα ναι. που να σχεδιάζουν τα πάντα. Σίγουρα όμω θα φανεί η απουσία του σε βάθο χρόνου. Δυστυχώ βλέπω και εγώ ότι κάποια στερέχη θα αποχωρήσουν και εκείνοι από την ομάδα. Τώρα για το Νιούι, πόσο σημαντικό ήταν η ικανότητά του και οι γνώσει του το 22 μπαίνοντα ουσιαστικά σε εποχή ground effect. Υπολόγισε. Πρώτα απ' όλα τι θα συνέβαινε για το Port poisoning έξω και σχεδιάσε ο ίδιος mm -hmm. ανακτηση προσωπικά mm -hmm. ο ίδιος, mm -hmm. και κατώ το πάτωμα του έκανε έναν έξτρα λαιμόν πίσω, το οποίο να παράγει και στο συγκεκριμένο σημείο α, ουσιαστικά κάθε τη δύναμη mm -hmm. για το φαινόμενο αυτό του, του Ground Effect υπολογίζοντα ότι θα αναγκάσουν τα μονοθέσια να τα ψηλώσουν κάποια στιγμή για να αποφύγουν αυτόν του πορποϊζίν και έτσι να μην επηρεαστεί το μονοθέσιο. Και αυτό φάνηκε και το 23, δηλαδή ήταν και καλό και στη φθορά ελαστικό, φιλικό το μονοθέσιο, και γρήγορο και προβλέψιμο Κάνοντα ε, ουσιαστικά το 23ο yeah. πρόθεσμα περίπατο. Yeah. Δύσκολα θα το περιείχε έναν το... yeah. άλλο εκτό του γείτονα. Πάντω, συγγνώμη, Μαρία, να πω στα γρήγορα ότι το αγαπημένο μου μονοθέσιο όλων των εποχών είναι η Μάρτ 881 yeah. του 1988, την οποία όταν ήμουν αφηγητή, τη σχεδιάζα διαρκώ, δηλαδή, τη σχεδιάζα δηλαδή, το διαχύτη, προσπαθώντα να, να αντιγράψω εκείνο το, το σχέδιο, χωρί να γνωρίζουμε τότε πόσο σημαντικό ήταν για τη φόρμουλα, yeah. γιατί ήταν μια μικρή ομάδα που δεν κέρδισε yeah. καν αγώνε σε εκείνο το μονοθέσιο. Και να πούμε εδώ στα γρήγορα την ιστορία ότι. Το 88 εκείνο το μονοθέσιο στα χέρια του Ιβάν Καπέλη, τον οποίο θεωρούσα θρύλο, ενώ τελικά δεν γνώριζα τότε ότι πιθανότατα να ήταν το μονοθέσιο του Νιούι που έκανε την ε, μεγάλη διαφορά, γιατί προηγήθηκε με ατμοσφαιρικό κινητήρα ενάντια στα τέρπο στο Grand Prix τη Ιαπωνία στη Σουζούχα για έστω ένα γύρο. Τερμάρισε ε, δεύτερο στο Grand Prix τη Πορτογαλία με εκείνο το μονοθέσιο ο Καπέλη του Νιούι. Δεν είχε, είπαμε, τη δύναμη των τέρπο για να κερδίσει Grand Prix και παρόλα αυτά χτυπούσε. Πάνω από το βάρο του τέλο πάντων και θυμάμαι την Καθώ προχωρούσαν τα χρόνια με την Μάρτ, τη φύτο ζωούσα εκείνη η ομάδα στην οποία σχεδιάζει ο Τριανιού και έφτασε το 1990, ε, και πάει η ομάδα στο Grand Prix του Μεξικού και δεν καταφέρουν να προκριθούν. Τότε είχαμε 26 μόνο μονοθέσια να ξεκινούν την κούρσα. Είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα το 90, πρέπει να είχαμε πάνω από 30 μονοθέσια υποψήφια για να πάρουν ένα εισιτήριο για την εκκίνηση. Δεν προκρίθηκε η March του Καπέλη και του, Βραζιλια... του Ιταλού του Καπέλη και του Βραζιλιάνου του Γκούζελμιν. Και τον Έτρια Νιούι κάπου εκεί λίγο πριν, νομίζω, τον είχαν απολύσει. Πρόλαβε όμω και έκανε κάποιε τροποποιήσει πάνω σε εκείνη τη March. Και στο επόμενο Grand Prix στη Γαλλία, η Μάρτ, τον Καπέλη και Γκούτζελμιν που δεν κατάφερε να προηγηθεί στο Μεξικό, έτρεχε στην κούρσα 1-2. Πρώτη και δεύτερη θέση, γιατί είχαν μια τροποποίηση, νομίζω, στο πάτωμα και στον διαχύτη, που τότε οι άλλοι έκαναν μεσάνυχτα τότε στη Φόρμουλα 1. Και θυμάμαι ότι ο διάβαζε μέσα στην ένταξη ο Ιαν Φίλιπ, ο διευθυντή τη ομάδα, είχε πάθει από τον Grand Prix τη Βραζιλία, έπασχε από μηνυγκίτητα και παρακολουθούσε την κούρσα από το νοσοκομείο ο άνθρωπο και έβλεπε την Μάρτ. Από την ομάδα του που δεν προκρίθηκε στο γραπτή του, του, του Μεξικού. Φανταστείτε, νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλο σοκ που είχαν αποδείξει στη Φόρμουλα. 1. Να βλέπει μια ομάδα στο ένα γραπτή να μην προκρίνεται καν, να μην μπορεί να γράψει χρόνου και στο επόμενο γραπτή να προηγείται ένα-δύο. Και λέει ο Ιάνν Φίλιπ παρόλο να πέσω από το κρεβάτι, γιατί ο άνθρωπο από Μινιγκίδια θα κόντεψε να πάθει συγκομπή από τον ενθουσιασμό ότι προηγείται και δεν ήταν στην πίστα για να δει ε, αυτό το, 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 το φοβερό πράγμα. Τέλο πάντων, αλλά ττάξει, πήγα λίγο πίσω για να πω ότι τότε γίνεται την εποχή. Σίγουρα ένα τμήμα αεροδυναμική. Δηλαδή, αν η McLaren το 1991 είχε 16 άτομα, όπω μου είπε ο Πίτερ, άτομα. η Μάρτ θα είχε 5-6 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, όλη τη δουλειά την έκανε σίγουρα ο Νιούι. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα, αλλά. Ναι, ναι. Οι, οι εποχέ άλλαξαν. Αλλά, <laughs> κάτι αρκετά σημαντικό είναι ότι. Αυτό που έχω πει πριν από λίγο. Η πρώτη ομάδα από την τελευταία έχουν 1,6 με 1,7 δευτερόλεπτα. Το να φύγει ο Νιούι από τη Red Bull δεν σημαίνει ότι η Red Bull θα φτάσει στην τελευταία θέση. Όμω για να ζούμε στην εποχή που πρέπει να κάνει rapid development, καλή να έχει έναν ξεκάθαρο concept και να βοηθά την ομάδα στο να παίρνει τι σωστέ αποφάσει. Είναι αυτό που κάνει ο Έντρια New τώρα στη Red Bull. Άρα, αυτά τα χιλιοστά το δεύτερο λεπτό που κάνουν τη διαφορά από τον πρώτο, το δεύτερο, εγώ θεωρώ ότι έρχονται με, από ένα μεγάλο ποσοστό από τον Έντρια New γιατί δεν χάνει χρόνο η Red Bull να, να κάνει experiment με διάφορε concepts τα οποία δεν θα δουλέψουν. Άρα, του βοηθάει να γλιτώνουν χρόνο και να γλιτώνουν πόρου. Ε, το θέμα μου είναι ότι ο Entre Anew, αν πάει σε μια άλλη ομάδα, είναι αυτά τα έξτρα που θα φέρει. Ε, βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον η Red Bull να λέει ότι αν φύγει ο Entre Anew δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αντιλαμβάνουμε ότι θέλει να δείξει η Red Bull ότι αν φύγει, επειδή φεύγει ο Entre Anew δεν θα μα κάνει κακό εμά που μπορώ να καταλάβω το political game που θέλουν να, να παίξει η Red Bull, που είναι, είναι, αποδεχτό και σεβαστό. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει ήταν το ότι είχε μπει ο Max Verstappen, που είχε μπει ότι δεν θα κάνει διαφορά αν ο Έντρια Νιού φύγει, γιατί ούτω ή άλλω δεν το βλέπουμε και δεν ξέρουμε καν τι κάνει στην εταιρεία. Εγώ θεωρώ ότι ένα οδηγό δεν είναι στο, στη φύση τη δουλειά του να γνωρίζει Πώ σχεδιάζεται και πώς yeah. εξελίσσεται στο μηχανικό κομμάτι, στο εργοστάσιο, ένα μονοθέσιο. Άρα το θεωρήσα αρκετά μια ανασέβεια από τον Max Σταπέν να αναφέρεται στο τι κάνει ο Εντριανιού υπόστημα που δεν έχει την, ε, την κατανόηση το τι γίνεται στο mm -hmm. εργοστάσιο τις ώρες που αυτός είναι στο γυμναστήριο. Mm. Δεν λέω ότι ο Μάξ Εστάπεν δεν γνωρίζει πώ σχεδιάζει ένα μονοθέσιο, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα από το να αντιληφθεί το process μέχρι να μέχρι να καταλάβει ακριβώ πώ αυτό το process που είναι απλά ένα flowchart, είναι πέντε boxes, είναι το λεγόμενο life cycle, πώ μεταφράζεται σε εκατοντάδε engineering tasks μέχρι να βγάλει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα, ίσω κάποιο να τον έσπρωξε να κάνει αυτή τη δήλωση προ εκείνη την κατεύθυνση για να μην φανεί εκτεθειμένη και η Red Bull χάνοντα τον Έντρια Νιού και να είπε κάποιε υπερβολέ ναι. όπω σχολιάζει σίγουρα Μαριέ. Λοιπόν, καθώ κατευθυνόμαστε στα γρήγορα και στο επόμενο γραμπή Εμίλια Ρωμάνια στην Ήμολα, ένα από τα θετικά που ακούμε παρασκηνιακά το τι θα γίνει είναι ότι ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο τετρά, τετράκη θα φέρει ένα από τα δικά του μονοθήσα τα οποία του ανήκουν και θα φέρει ένα μονοθέσιο αγαπημένο. Θα φέρει την McLaren mp M48 πρώην μονοθέσιο του θερμικού Ayrton Senna, για να γιορτάσουν και στην Ήμολα και τα 30 χρόνια από την. Αν θέλετε, να τιμήσουν τον Senna 30 χρόνια μετά τον χαμό του. Και να πούμε εδώ ότι, χωρί να το γνωρίζω, πήρα τρία μηνύματα στο κινητό μου που μου έλεγαν φίλοι ότι είστε τυχεροί που θα πάρε στην Ήμολα, γιατί θα δείτε από κοντά την αυτή η εξαίσια McLaren MP4-8 του Ayrton Senna. Απαντώ στα παιδιά του, λέω παιδιά, τα δικά μου συναισθήματα θα είναι ανάμεικτα, γιατί η τελευταία φορά που είδα από μπροστά μου να περνά με γυμνό μάτι η MP48, την οδηγούσε ο ίδιο ο Άρτον Σένα, στη Μόντζα, όταν πήγα το 1993. Άρα θα είναι ανάμεικτα συναισθήματα με ένα μονοθέσιο με έναν κινητήρα Ford V8 των 3,5 λίτρων, ο οποίο κάνει τρομερό mm -hmm. α, Ήχο. Έλεγε ο Σπύρος στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ε, και από τα ε, αυτόματα ολέχορη πρόσφυση που είναι εξοπλισμένο το μονοθέσιο και ε, υπολειτουργούν κάποιοι κύλινδροι, Ακούει σε ένα τραγούδι το οποίο αλλάζει από στροφή σε στροφή και τον τρόπο που χειρίζεται το, τον γκάζι ο πιλότο. Να πούμε απλά με απλά λόγια ότι οι εκρήξει και μόνο από τα, τα exhaust με εκείνα τα μονοθέσια είναι πιο δυνατέ από ό,τι ακούγονται τα σημερινά μονοθέσια στι maximum στροφέ. Πολλοί θα σοκαριστούν από την ένταση yeah. του ήχου του Συγκεκριμένου κινητήρα. Μακάρι ο Φέτελ να το πιέσει όμω. Γιατί όσο και αν πιέζει, και είναι, είναι ακόμα φρέσκο πιλότο πρώην Φόρμουλα 1 ο Φέτελ, αλλά όσο φρέσκο και αν είναι, πάντα υπάρχει στο πίσω μέρο του μυαλού σου αυτό το να προστατέψω το μηχάνημα, ναι, ναι. να μην πιέσω τον εαυτό μου και σίγουρα δεν θα το οδηγήσει όπω το οδήγησε ο Άιρτον Σένα yeah. ε, το 1993, αλλά ελπίζω να το πιέσει για να νιώσει ο κόσμο αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Μακάρι, μακάρι διότι είναι. Ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό τη ιστορία τη Φόρμουλα 1 τη ίδια. Ναι. Να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη McLaren είναι η πρώτη McLaren η οποία έχει εξηγεί από τη McLaren Electronics. Την TAC Electronics που, αν θεωρήσουμε ότι όλα τα μονοθέσια έχουν τεχνολογία. Το ECU, ο εγκέφαλο που πάγει, ονομάζεται Engine Control Unit, αλλά με τα χρόνια επειδή κάνει κάτι περισσότερο από το να δουλεύουν τα πιστόνια και τα Fuel Injection σε ένα μονοθέσιο, ονομάζεται Electronics Control Unit, γιατί υπάρχουν γύρω στου 200 εισιτήρε, αρκετά περιφερειακά. Ήταν το πρώτο ECU που είχε σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τη McLaren, που το είχε η MP48 που είχαν τρέξει εκείνη τη χρονιά. Ε, για μένα ήταν τιμή μου ότι δούλεψα σχεδόν με όλους τους team leaders που ήταν εκείνη την εποχή στη McLaren που αυτό δείχνει ότι η McLaren είναι μια οικογένεια ότι εγώ είχα μπει στην εταιρεία το 2016 που δούλευα με άτομα τα οποία ήταν από το 1988 συγκεκριμένα δούλευα με μηχανικών, ο οποίος ήμουν αγέννητος <laughs> όταν ο συγκεκριμένος ε, είχε πάρει... Προσωπικά τον είχαν επισκεφθεί στην Bosch ο Ron Dennis μαζί με ένα ρολόι Tag Heuer μαζί με ακόμη πέντε γερμανού μηχανικού. για να έρθουν στην Αγγλία να αρχίσουν σιγά την ε, McLaren Electronics και το 1993 το ήταν το πρώτο ECU που θεωρώ ήταν η, ήταν η, η χρονιά που γεννήθηκε η η βάση τεχνολογία της Φόρμουλα 1. Και πρωτοπορία και από τη McLaren, mm. ένα ICU το οποίο συνεργαζόταν με εκείνο τον Ford V8, θυμάμαι τον κωδικό του HB κινητήρα Series 8, τον οποίο χρησιμοποιούσε αρχικά μόνο η McLaren, η Bennett τον χρησιμοποιούσε ακόμα το Series 7 και ο Σούμαχερ πίεζε στην Μπένετον να πάρουν και αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα τον Σύρι 8. Ο Άιρτον Σένα έλεγε στον Σούμαχερ εντό εισαγωγικών, έλεγε από μακριά ότι θα εκπλαγεί ο Σούμαχερ όταν πάρει τον Σύρι 8, ότι δεν θα δει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, τελικά εκείνη τη χρονιά του 1993 ο Άιρτον Σένα κέρδισε 5 πριν με την McLaren Ford. Ο Μάικλ Schumacher δεν κέρδισε κανέναν με την Μπένετον Ford το 1993. Ε, αλλά ήταν Πέντε τρομερέ νίκε που περιείχε με εκείνο το μονοθέσιο. Που ο τρόπο που λειτουργούσε και το ECU εκεί και προγραμμάτιζε, mm -hmm. όπω λέμε, τον κινητήρα, τον οκτακύλυντρο, σε κάποια φάση να λειτουργεί, να λειτουργεί με έξι κυλίντρου για να ε, τέλος πάντων, για να επιτυχάνεται αυτό ο έλεγχο τη πρόσφυση, καθώ βγαίνει από τι ε, στροφέ το μονοθέσιο. Και ε, θα είναι ωραίο για όσου θα βρισκόμαστε εκεί να ακούσουμε άλλη μια φορά αυτέ τι ε, μελωδίε. Μα πιέζει ο χρόνο όμω, παιδιά, πρέπει να κλείσω το επεισόδιο. Μάριε, Σπύρο, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ να χάσουμε και τον κόσμο που ήταν για άλλη μια φορά μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Χαραλάμπου στην παραγωγή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.